Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα διάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα. Βρισκόμαστε στην ένατη εβδομάδα μαθημάτων. Σημερινή διάλεξη θα δούμε θέματα σχετικά με scripts, όπως πάντα, σχετικά με τη φυσική μνήμη και λογική μνήμη, δηλαδή του υποσυστήματος διαχείρισης μνήμης που έχει κάθε σύγχρονο λειτουργικό σύστημα. Και ασφαλώς θα απαντήσω σε ερωτήσεις που θα μου θέσετε στο chat. Για να μην χάνουμε λοιπόν χρόνο, μπορούμε να πάμε να δούμε με share screen. Θέματα που σχετίζονται με το σημερινό μάθημα. Αρχικά, να σας πω αυτό που έχω σημειώσει σε προηγούμενες ομιλίες μου, σχετικά, όπως βλέπετε, με τα sudo που κάνουν οι φοιτητές στο server Zafora. Έχω δηλώσει ότι ο server Zafora είναι FreeBSD, άρα κάποιος που προσπαθεί να κάνει, όπως βλέπετε εδώ, apt-get install GCC, δεν θα τα καταφέρει ποτέ. Σε FreeBSD δεν μπορούμε να εγκαταστήσουμε με τις εντολές που χρησιμοποιεί κάποιος στο Linux, άρα λοιπόν δεν είναι αυτό εφικτό. Από την άλλη, δεν έχει και δικαιώματα διαχειριστή. Κάποιος λοιπόν δεν έχει την ικανότητα να εκτελέσει εντολές sudo. Έχω μαρκάρει να μην μπορεί κάποιος να δει το όνομα του φοιτητή για ευνόητους λόγους. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτό ήταν μια εικόνα για να σας δείξω ότι υπάρχει αυτό το θέμα και γενικότερα δεν μπορείτε να κάνετε sudo σε FreeBSD μηχάνημα, ιδιαίτερα που δεν είστε διαχειριστές. Οπότε μην το κάνετε. Μου έρχονται συνεχώς τέτοια μηνύματα τα οποία δείχνουν ότι κάποιος ίσως δεν έχει καταλάβει ακριβώς ότι το FreeBSD είναι ένα διαφορετικό σύστημα από το Linux. Στη συνέχεια, όταν είχαμε κάποτε φυσική παρουσία στην αίθουσα, κάποιος είχε γράψει αυτό το κομμάτι κώδικα και έγραφε «Παρακαλώ, εκτελέστε το». Άρα, γιατί κάνει αυτό το κομμάτι κώδικα? Ας το εξετάσουμε μαζί. Βλέπουμε λοιπόν int main, άρα ξεκινάει ένα πρόγραμμα σε C, το οποίο λέει while fork μικρότερο ίσο του μείον 1, δηλαδή συνεχώς να εκτελεί την συνάρτηση fork έως κάποια στιγμή που δεν θα είναι αυτό εφικτό, και ορίζει έναν πίνακα, constant char, exec, όπου έχει τις εξής λέξεις. RM, πρώτη λέξη, πρώτο string, δεύτερο string, παύλα RF, μετά, και μετά έχει το null. Αυτό είναι το slash. Δηλαδή RM και ενώ παύλα RF, slash, το slash το διαγώνιο, και μετά είναι το null που είναι το null terminated string, γιατί έτσι απαιτείται στη C. Οπότε συνεχώς κάνει PID, κάνει fork αυτό το πρόγραμμα και εκτελεί exec τον ίδιο του τον εαυτό με παράμετρο το πρόγραμμα αυτό, το string που έχουμε, που έχουμε τοποθετήσει στον πίνακα. Εδώ αναφέρει while PID, μπορώ να κάνω και ένα zoom ενδεχομένως. While PID is on fork και δεν είναι πλην ένα. Δηλαδή, και τα child κάνουν fork και αυτά και εκτελούν, όπως βλέπετε, exec τον εαυτό τους με παράμετρο αυτόν τον πίνακα. Γενικότερα, όπως μπορεί κάποιος να καταλάβει, έχουμε τα εξής θέματα σε αυτό το πρόγραμμα. Αρχικά κάνει ένα fork bomb. While fork δεν είναι μείον ένα, εκτελεί το τίποτα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί άπειρες διεργασίες. Στη συνέχεια έχουμε ένα άλλο κομμάτι κώδικα, το οποίο δημιουργεί συνεχώς διεργασίες που προσπαθούν να εκτελέσουν RM-RF, δηλαδή διαγραφή όλων των αρχείων του συστήματος που έχουμε. Το οποίο ασφαλώς είναι μια προβληματική κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν
ως συμβουλή σας δίνω, αν δείτε κάποιον κώδικα σε έναν πίνακα με την προτροπή παρακαλώ να τον εκτελέσετε, φαντάζομαι ότι θα προσέξετε να μην τον εκτελέσετε. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν με ένα άλλο κομμάτι κώδικα που θεωρώ ενδιαφέρον από το σερβερ μου. Ένα σκριπτάκι που έφτιαξα αυτές τις μέρες είναι ένα σκριπτάκι που να μου φέρνει τους τίτλους των ταινιών που έχει τηλεόραση και να μου τα στέλνει με email. Γιατί? Για να μην πηγαίνω σε site και να ψάχνω εγώ αν έχει κάτι χρήσιμο η τηλεόραση. Οπότε σας παρουσιάζω αυτό το script. Μικρό script, ας το δούμε μαζί. Καταρχήν, από πού παίρνω τα πρωταρχικά δεδομένα? Τα παίρνω από μια κλασική σελίδα στο διαδίκτυο που είναι από τη δεκαετία του αρχές 2000, δηλαδή πάρα πολύ παλιά είναι αυτή η σελίδα, tvpathfinder.gr, όπου αυτή η σελίδα έχει το πρόγραμμα ανέκαθεν της ημέρας, το ενημερώνει και γενικότερα την επισκέπτομαι για όταν θέλω να δω ότι έχει τηλεόραση. Άρα τι κάνω? Κάνω wget από αυτή τη σελίδα το RSS. Το RSS είναι το πρωτόκολλο με την ονομασία το Real Time Syndicate Protocol, πρωτόκολλο παλιάς μορφής, το οποίο δεν το συναντούμε πια σε σύγχρονες σελίδες, κακώς κατ' εμέ, γιατί αυτό το πρωτόκολλο επιτρέπει να φέρνει σε μια μορφοποιημένη μορφή δεδομένα, τα οποία μπορούμε συνέχεια να τα επεξεργαστούμε. Αν, για παράδειγμα, φέρω αυτά τα δεδομένα, θα τα δείτε ότι έχουν τη μορφή ότι είναι RSS, είναι ένα XML αρχείο, Extended Markup Language, που έχει τα διάφορα πεδία. Βλέπετε λοιπόν οι ταινίες της ημέρας, συγκεκριμένα αυτό το RSS συνδέεται με κάθε ταινία που παίζουν, είτε τα συνδρομητικά κανάλια, είτε τα ελεύθερα κανάλια. Και ας δούμε λοιπόν το πρόγραμμα. Φέρνουμε το RSS. Παράμετρο O σημαίνει να μην έχω καθόλου έξοδο στην οθόνη. Δηλαδή το wget, παύλα O, dev, null, αυτό έχει ως συνέπεια, κοιτάξτε, να μην εμφανίσει τίποτα στην οθόνη. Να το σβήσω βέβαια το αρχείο τώρα που έχω φέρει, γιατί δεν έχει λόγο ύπαρξης. Άρα λοιπόν αυτό φέρνει ένα αρχείο χωρίς να το εμφανίζει καθόλου. Βάζω το παράμετρο παύλα O κεφαλαίο, το οποίο σημαίνει το output να το εμφανίσει στην οθόνη. Κοιτάξτε λίγο τη διαφορά, πώς σιγά σιγά συνθέτουμε την εντολή. Βάζουμε παύλα O κεφαλαίο. Η παύλα είναι ένας χαρακτήρας που συνήθως υποδηλώνει το standard output. Άρα εκτύπωσε το στο standard output. Οπότε άμα δώσουμε αυτή την εντολή, βλέπετε ότι θα με εκτυπώσει στο standard output ό,τι φέρει από αυτή τη σελίδα. Για να συνεχίσουμε λοιπόν να βλέπουμε αυτό το σκριπτάκι που έχω φτιάξει. Από αυτό το σκριπτάκι όμως, καταλαβαίνετε, εγώ δεν θέλω να μου εμφανίσει ό,τι έχει και δεν έχει. Θέλω, και αυτό κάνω το pipe, είναι διαδικασιακή επικοινωνία όπως έχουμε δει σε προηγούμενη διάλεξη, να βρει τις γραμμές που φέρουν είτε title είτε cData. Για να το δούμε ως αυτό το σημείο. Άρα από αυτό εδώ πέρα θέλουμε τις γραμμές που να έχουν μόνο το title ή cData. Τώρα βέβαια, εδώ το κάνω σε μια γραμμή, οπότε δεν χρειάζεται το διαγώνιο. Αυτό το διαγώνιο υποδηλώνει ότι η εντολή συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή. Γιατί όπως ξέρετε, το διαγώνιο υποδηλώνει ότι ο επόμενος χαρακτήρας να χάσει την ειδική σημασία που έχει. Ο επόμενος χαρακτήρας εδώ είναι το carriage return, η αλλαγή γραμμής. Οπότε χάνει την ειδική σημασία και δεν εμφανίζεται καν, γιατί δεν είναι εμφανίσιμος χαρακτήρας. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το διαγώνιο σημαίνει συνέχιση στην επόμενη γραμμή. Δηλαδή αυτό το script που είναι τόσες πολλές γραμμές, στην πράξη είναι μια μεγάλη γραμμή. Βάζουμε grep title ή data. Εδώ σημαίνει ψάξε μου είτε τις γραμμές που έχουν το title, είτε or data. Χρησιμοποιώ ένα extended regular expression, γι' αυτό έχω την παράμετρο παύλα ε. Extended γιατί βάζω το or. Βάζω ή title ή data. Αυτό θέλει extended regular expression. Αν το δώσουμε, θα μας εμφανίσει πράγματι μόνο τις γραμμές που έχει title και cData. Το πεδίο αυτό, δηλαδή, είναι οι δύο γραμμές που με ενδιαφέρουν. Σιγά-σιγά
Τώρα σας μεταφέρω το σκεπτικό μου που υλοποίησα αυτό για να καταλάβετε κι εσείς πώς να δημιουργείτε δικά σας script. Ο σκοπός είναι να μάθετε να προγραμματίζετε script σε C κτλ. Οπότε, με την μετάδοση του τρόπου σκέψης του δικού μου σε εσάς, θα μπορέσετε κι εσείς να υλοποιήσετε κάτι παρόμοιο και γενικότερα να αποσυνθέσετε ένα πολύπλοκο πρόβλημα σε πολύ μικρά απλά βήματα. Αυτό είναι προγραμματισμός. Να μπορούμε να σκεφτούμε όλα τα βήματα που θα χρησιμοποιήσουμε με μια συνθετική διαδικασία, συνθετική δηλαδή προσθέτουμε σιγά σιγά στοιχεία, μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάποιος θα μπορούσε να πει εμένα το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι αυτό. Αυτό που βλέπω τώρα είναι ok. Για μένα δεν ήταν. Έπρεπε να πάμε παρακάτω. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Στο script αυτό, στη συνέχεια, κοιτάξτε, βλέπετε με αυτό εδώ το SED. Το SED είναι εργαλείο του Linux και του FreeBSD γενικότερα, BSD. Διαγράφω τις αλλαγές γραμμών. Κοιτάξτε, το διανύ αλλαγή γραμμών. Δηλαδή το αλλαγή γραμμών, το αντικαθιστώ αλλαγή γραμμών με το τίποτα. Άρα εδώ που είχα δύο γραμμές, θα έχω μία. Και γιατί? Γιατί θέλω να επεξεργαστώ αναγραμμές το output. Ας το δούμε λοιπόν, να βάλω το επόμενο που είναι να διαγραφτεί η αλλαγή γραμμής. Άρα θα έχω title και description μαζί, στην ίδια γραμμή. Και βλέπετε λοιπόν, κοιτάξτε, title και description στην ίδια γραμμή. Αυτό είναι δηλαδή μια πολύ μεγάλη γραμμή που αρχίζει σε αυτό το σημείο και τελειώνει εδώ πέρα. Εντάξει, προχώρησε ένα βήμα. Και γιατί το θέλω αυτό? Γιατί θέλω στην ίδια γραμμή να έχω και το title και το description για να πάμε στο επόμενο επίπεδο επεξεργασίας. Το επόμενο επίπεδο μετά, τι θέλω να είναι? Κοιτάξτε, γίνεται. Επειδή εγώ δεν έχω συνδρομητική τηλεόραση, δεν με ενδιαφέρουν τι παίζουν τα συνδρομητικά κανάλια. Άρα λοιπόν, με μία εντολή grep, σημειώνω μόνο τα κανάλια και μου εμφανίζονται μόνο τα κανάλια, τα δημόσια. Από τη DJ ή από άλλους παρόχους που είναι ελεύθερα. Όπως π.χ. OpenTV, Antenna, R10, R2, R3, High Definition, Star, Βουλή, Alpha, Mega, Sky και Μακεδονία. Είναι τα κανάλια που υποστηρίζει το Pathfinder. Γι' αυτό έχω βάλει αυτά. Μην πει κάποιος το Kozani TV, το Flash δεν υπάρχει. Δυστυχώς, το Pathfinder έχει συγκεκριμένα κανάλια μόνο που εμφανίζει. Και αυτό, αν δούμε τη γραμμή, κοιτάξτε που βρίσκεται. Βλέπετε εδώ στο C-Data. Ας πούμε εδώ, αναφέρει ότι είναι το κανάλι Fox. Έχει αυτή την ταινία. Δεν με ενδιαφέρει το κανάλι Fox. Οπότε, μπορείτε να καταλάβετε τώρα γιατί έκανα τη συνένωση. Γιατί εγώ αν έλεγα να μην μου δείξει τις γραμμές, για παράδειγμα, που έχουν Fox. Αυτό, επειδή το description είναι σε άλλη γραμμή, θα έσβηνε αυτή τη γραμμή, αλλά θα υπήρχε το title, ας πούμε, Friends K3, για παράδειγμα. Το οποίο είναι λάθος. Δηλαδή θα με φάνιζε ένα τίτλο σε ένα κανάλι που δεν με ενδιαφέρει. Γι' αυτό λοιπόν τα έκανα σε μια ολόκληρη γραμμή όλα αυτά, ώστε μόλις πω να μου απομακρύνει τις γραμμές που έχουν Fox ή εναλλακτικά με την αντίστροφη λογική, να μου κρατήσει μόνο τις γραμμές που έχει R10. Πάμε λοιπόν, για παράδειγμα, κάνω λίγο scroll για να δείτε αυτό που θέλω να σας πω. Εδώ βλέπετε ότι είναι το Mega, για παράδειγμα. Άρα, με το να ζητήσω να μου κρατήσει τη γραμμή που έχει το κανάλι Mega, όπως βλέπετε εδώ το χαρακτηριστικό, το string το Mega, θα έχει ως συνέπεια να κρατηθεί και ο τίτλος και το description. Διαφορετικά, θα υπήρχε μόνο το description, που είναι βέβαια ελλειπής πληροφορία. Θέλουμε και τον τίτλο και την περιγραφή. Γι' αυτό λοιπόν τα έκανα σε μια γραμμή. Άρα όταν πω κράτησε μου το Mega, θα κρατήσει όλη αυτή τη γραμμή. Και γι' αυτό λοιπόν, ας δούμε το επόμενο βήμα. Βάζουμε το επόμενο βήμα να μου κρατήσει grep αυτά τα κανάλια. Και μου εμφανίζει μόνο ένα περιορισμένο output. Γιατί από όλο το μεγάλο output κράτησε μόνο τα κανάλια που ζήτησα. Αυτά. Πάμε να δούμε όμως ένα βήμα παραπέρα. Βέβαια κάποιος τώρα μπορεί να πει ότι παρατηρήσαμε ότι κάποια κανάλια δεν είναι με μικρά γράμματα, οπότε μια προσθήκη είναι να βάλω και το παύλα γιώτα, για να θα δω αν έχει διαφορά. Το παύλα γιώτα είναι case insensitive. Το grep παύλα εψιλον με αυτή εδώ την μορφή, αν μετρήσουμε τις γραμμές, είναι 8. Άρα σήμερα υπάρχουν 8 ταινίες. Αν όμως δώσουμε... Και θα δούμε τώρα μαζί αν έχει διαφορά, γιατί δεν το είχα δοκιμάσει. Παύλα γιώτα, δηλαδή ότι δεν μας ενδιαφέρει το case. Αν ο άλλος γράψει το ERT με κεφαλαία γράμματα ή με μικρά γράμματα, δεν μας ενδιαφέρει, είναι case insensitive. Δηλαδή δεν είναι ευαίσθητο
στο case των γραμμάτων. Αν δώσουμε παύλα A, για να δούμε, θα δώσει παραπάνω ταινίες. Όπ, 24 ταινίες. Οπότε παρατηρούμε ότι κάποια κανάλια άλλες φορές γράφονται με μικρό, άλλες φορές με κεφαλαίο. Άρα, μια προσθήκη που θα κάνω στο πρόγραμμά μου είναι να βάλω το παύλα I. Πάμε να δούμε το επόμενο βήμα του script μου. Τι κάνει στη συνέχεια. Στη συνέχεια, κοιτάξτε, διαγράφω τη λέξη description, γιατί πια το θέλουμε σε ένα human readable format. Δηλαδή, όπου έχει το description, το αντικαθιστώ με το κενό, όπως βλέπετε, όπου έχει το άνοιγμα του description, δηλαδή αυτό είναι ένα label που ξεκινάει, βλέπετε εδώ πέρα, εδώ ξεκινάει το description και εδώ τελειώνει το description. Άρα, τη λέξη αυτή θέλω να την απομακρύνω, φεύγει, διαγράφεται, όπως και αυτή τη λέξη. Βάζω λοιπόν, σβήσε και το description και το άλλο description. Για να το δούμε τι έχουμε στο αποτέλεσμα. Έχουμε στο αποτέλεσμα, είδατε ότι έφυγε το description. Έχω τώρα το title και την περιγραφή. Ωραία, πάμε ένα βήμα παραπέρα. Το επόμενο βήμα είναι να σβήσω και το title, γιατί το θέλω σε human readable μορφή. Άρα, με παρόμοιο τρόπο, όχι μόνο σβήνω το title, αλλά κοιτάξτε, βάζω και μια αλλαγή γραμμής για να σηματοδοτήσω ότι είναι κάτι διαφορετικό, ένα new entry, δηλαδή όπου έχω το title, το αντικαθιστώ με μια αρκετά μεγάλη γραμμή και στη συνέχεια τοποθετώ και το άλλο title που το σβήνω. Όχι, δεν το σβήνω ακριβώς. Εδώ αυτό που κάνω είναι όπου έχει το title, το αντικαθιστώ με νέα γραμμή. Οπότε να βάλω και μια αλλαγή γραμμής, δηλαδή να ξεχωρίσω το title από το description τώρα. Τώρα πια δεν μου χρειάζεται να είναι σε δύο διαφορετικές γραμμές, άρα το χωρίζω. Και για να δούμε λίγο. Έκανα λίγο το copy-paste λάθος. Θα πρέπει να το δούμε τώρα με σωστό τρόπο το copy-paste. Δηλαδή, description, το title. Αυτό το title, για να το δω έτσι. Κοιτάξτε, έβαλα το title, οπότε αντικατέστησε τη γραμμή, βλέπετε εδώ, με μια οριζόντια γραμμή. Αλλά κοιτάξτε τώρα, το title ξεκινάει εδώ πέρα. Άρα θέλω να βάλω μια αλλαγή γραμμής. Και για να το κάνω αυτό, θα τοποθετήσω το επόμενο κομμάτι κώδικα, το οποίο είναι αυτό εδώ. Τώρα όμως κοιτάξτε τι γίνεται, ποιο είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι μέσα σε ένα bash script, άρα πρέπει να το εκτελέσω σε bash αυτό που κάνω. Γιατί εγώ έχω φιλιό το κλασικό του FreeBSD που είναι C-Shell, άρα για να χρησιμοποιήσω την δομή με το δολάριο, πρέπει να έχω φιλιό bash. Και βλέπετε ότι λειτουργεί με χαρά. Τώρα, τι έγινε δηλαδή. Κοιτάξτε ότι μετά τη γραμμή έχει μια αλλαγή, μετά την οριζόντια γραμμή, έχει ένα carriage return, ένα carriage, ένα line fit, δηλαδή αλλάζουμε γραμμή. Και ξεκινάει ο τίτλος, βλέπετε, κλασικά εδώ πέρα. Και στη συνέχεια θα πρέπει να απομακρύνουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Άρα, αν δούμε, να δω λίγο το script που βρίσκεται, γιατί το έχασα αυτό. Ωραία. Άρα, αν δώσουμε και τα υπόλοιπα, δηλαδή το set, κόψε μου τον τίτλο, κόψε μου και βάλε μου αλλαγή γραμμή, βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αυτό εδώ που βλέπετε, ο τίτλος και η περιγραφή. Α, το description εδώ δεν το βγάλαμε. Δεν βγάλαμε το description, το μονό μάλλον, οπότε θα πρέπει να το τοποθετήσουμε. Σβήστηκε κατά λάθος. Δηλαδή, μετά το... εδώ που βγάζουμε το description που κλείνει, πρέπει να βάλουμε και την εντολή για το description που ανοίγει να απομακρυνθεί. Έτσι. Ωραία. Άρα, κοιτάξτε, έχουμε τον τίτλο και έχουμε και την περιγραφή από κάτω. Και η ώρα που προβάλλεται. Αυτό λοιπόν το σκριπτάκι εκτελείται κάθε μέρα, αυτόματα μέσω του CronTab. Το CronTab είναι το πρόγραμμα CronTab το οποίο εμφανίζει μάλλον στο CronTab μπορείτε να τοποθετήσετε εντολές που εκτελούνται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και στο δικό μου CronTab έχω δεκάδες εντολές από backup, από ελέγχους προστασίας του συστήματος και ούτω καθεξής. Και ένα από αυτά λοιπόν είναι που εκτελείται αυτό το πρόγραμμα και μου έρχεται αυτό το email για να
μπορέσω να ημερωθώ χωρίς καν να επισκεφτώ σελίδα. Δηλαδή, εγώ φορτώνω το MAT, το πρόγραμμα που βλέπω τα email μου, και με το MAT μπορώ στη συνέχεια και διαβάζω τα email κατευθείαν. Για παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε, σε μορφή κειμένου, και φανταστείτε ότι μου έρχεται η ενημέρωση κατευθείαν στο γραμματοκιβώτιό μου. Και όχι μόνο όμως αυτό, οι ταινίες. Έχω φτιάξει πολλά script. Ένα script κάποια στιγμή άλλη θα σας περιγράψω. Είναι ένα script που το έχω ονομάσει Watch That Page. Ένα script που το χρησιμοποιώ και αυτό πάνω από 10 χρόνια. 14 χρόνια, 15. Ένα script το οποίο επισκέπτεται δικτυακούς τόπους και μου εμφανίζει, εξάγει την πληροφορία που θέλω και μου την φέρνει στο γραμματοκιβώτιό μου. Και έτσι μπορώ, για παράδειγμα, να ενημερώνομαι για χρήσιμες ανακοινώσεις. Να σας πω, ένα site που έχω βάλει να ελέγχει καθημερινά είναι το τμήμα. Την ιστοσελίδα του τμήματος. Στο ECEUWMGR, οπότε μπορούμε να πάμε στο ECEUWMGR. Ένα από τα χαρακτηριστικά που είχα βάλει όταν είχα σχεδιάσει αρχικά τον ιστοτόπο, η πρώτη έκδοση του ιστοτόπου είχε σχεδιαστεί από μένα με μια ομάδα φοιτητών, αναφέρομαι το 2010. Στη συνέχεια, μετά από 5-6 χρόνια, έγινε κάποια ενημέρωση από επόμενη ομάδα, αλλά ένα στοιχείο που είχα ζητήσει ήταν το RSS. Το site αυτό έχει RSS, βέβαια, δεν φαίνεται εύκολα που είναι το RSS, αλλά εντούτοις μπορούμε, παρατηρώντας την ιστοσελίδα, να δούμε ότι το RSS feed είναι στο feeds.php. Συνήθως και πολλά άλλα website δεν εμφανίζουν το RSS δεσμό πια. Ενώ παλιά τον εμφάνιζαν, τώρα δεν τον εμφανίζουν, οπότε πρέπει να ψάξεις βαθιά να το βρεις αν υποστηρίζει αυτή η διαδικασία. Και εγώ είχα ζητήσει ότι το site μας πρέπει να είναι προσβάσιμο από όλους, ακόμα και από άλλα website, για να μπορούν να εξάγουν πληροφορίες. Και η απέτηση να έχει υποστήριξη για RSS ήταν πάρα πολύ σημαντική. Κοιτάξτε λοιπόν, feeds.php το βγάζει σε RSS μορφή. Και έτσι λοιπόν, εγώ έχω τοποθετήσει αυτό το δεσμό, το ECUWMGR feeds.php, στο script μου που επισκέπτεται αυτή τη σελίδα. Ασφαλώς αυτές οι πληροφορίες όλες που βλέπετε, channel title κτλ, εξαφανίζονται όπως είδατε πιο πριν. Και μου έρχονται μόνο οι ανακοινώσεις. Δηλαδή, ότι π.χ. διοργάνωση μαθητικού διαγωνισμού προγραμματισμού στο σπίτι και ούτω καθεξής. Έρχονται οι τελευταίες 5 ανακοινώσεις στο γραμματοκιβώτιό μου αυτόματα, χωρίς να επισκεφτώ τη σελίδα. Δηλαδή, είναι ένα script που εκτελείται κάθε μέρα συγκεκριμένα στις 8 η ώρα το πρωί και έχει ως συνέπεια να έρθει στο γραμματοκιβώτιό μου ένα email γι' αυτό, για τις 5 ανακοινώσεις. Και επίσης είναι και για άλλα site. Για άλλα site, για τελευταία επιστημονικά άρθρα, για εξελίξεις στο Slashdot, δηλαδή για διάφορα site που είχε από κοινότητες και το καθεξής. Και είναι πολύ χρήσιμο ένα τέτοιο script, δηλαδή είναι και από τα μακροβιότερα script που έχω και χρησιμοποιώ, αυτό το Watch That Page. Να σας δείξω ίσως ένα glimpse από αυτό, Watch That Page. Αυτό το locate που βλέπετε είναι δικό μου script που ψάχνει όλα τα αρχεία όλων των δίσκων, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά. Πού το έχουμε, εδώ. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί δίσκοι δικτυακοί και εγώ έχω προσωπικά πάρα πολλούς δίσκους, με το locate μπορώ και έχω ένα global index αρκετών terabyte χωρητικότητας και μπορώ και βρίσκω κατευθείαν το αρχείο που βρίσκεται σε όλα, σε όλους αυτούς τους δίσκους, χωρητικές κτλ. Άρα λοιπόν το script, το Watch That Page, είναι αυτό εδώ, Watch That Page, το οποίο, για παράδειγμα, ζούμε την αρχή μόνο, γιατί έτσι εδώ σήμερα δεν θα σου έδειχνα αυτό, αυτό είναι για άλλη μέρα. Παίρνω τη μέρα της εβδομάδας, γιατί στο Watch, το δικό μου script, ορίζω ότι κάποια site θα ελέγχονται π.χ. κάθε μέρα, κάθε Δευτέρα άλλα, κάποια κάθε Τρίτη, κάθε πρώτη του μήνα και το καθεξής. Οπότε υπάρχουν εδώ αρκετοί έλεγχοι που γίνονται, όπως βλέπετε, διάφορα if και ελέγχει παραπέρα τις μέρες. Για παράδειγμα, και θα σταματήσω για την ανάλυση του script, αν έχω δώσει
ότι αυτό το ένα συγκεκριμένο αρχείο, ένα συγκεκριμένο site θα ελέγχεται κάθε Τετάρτη, τότε ελέγχει, έχω στο URL, αν έχει τη λέξη Τετάρτη, τότε και μόνο τότε μπορώ να το φέρω. Διαφορετικά, continue σημαίνει πήγαινε στο επόμενο site. Λοιπόν, αυτό ήταν το Watch That Page, πάρα πολύ χρήσιμο script. Είδαμε και το, και το Fetch TV Movies, πολύ χρήσιμο script για κάποιον που θέλει να έχει την ενημέρωση και είναι η λογική που δημιουργώ σκριπτάκια για να συνδέονται σε ιστοχώρους και να μου φέρουν στο γραμματοκιβώτιο όλες αυτές τις πληροφορίες για να μην χρειάζεται να επισκεφτώ καθόλου εγώ κανένα site. Επίσης, επί τη ευκαιρία, ξέρετε, τα script αυτά κατά διαστήματα έχουν και bugs. Και ένα bug που εμφανίστηκε χθες ήταν όταν προσπάθησα να ενημερώσω το site για τον διαγωνισμό. Ξέρετε, το τμήμα μας συμμετέχει στην συνδιοργάνωση ενός μαθητικού διαγωνισμού για ρομποτική απομακρυσμένα και είχε μια αφίσα. Έτσι λοιπόν, είχε συγκεκριμένα αυτή εδώ την αφίσα. Για το διαγωνισμό είναι για μαθητές και έχω εγώ την επίβλεψη μαζί με την ομάδα ρομποτικής και την ομάδα gaming που κάνουμε το support. Το θέμα είναι ότι αυτή η αφίσα στην αρχική μορφή είχε εδώ το γιώτα με διαλυτικά. Δηλαδή γιώτα και διαλυτικά και τόνο. Και ήταν ένας χαρακτήρας που δεν υποστηρίζονταν από το site. Κοιτάξτε λίγο, βλέπετε εδώ τη διεύθυνση, αφίσα διαγωνισμού Πτολεμαϊδα 1. Ενώ άμα δούμε την αρχική διεύθυνση, ήταν αφίσα διαγωνισμού Πτολεμαϊδα 1 PNG. Βλέπετε, έχει εδώ χαρακτήρας διαλυτικά. Οπότε, δηλαδή στο share, ο WMGR δεν υποστήριζε το Ιώτα με άνω κάτω τελεία και διαλυτικά. Άρα λοιπόν, έπρεπε να διορθωθεί. Για να δούμε, πού θα μπορούσε να διορθωθεί. Θα μπορούσε να διορθωθεί στο share. Να μιλήσω δηλαδή με τον OK, να υποβάλω ένα ticket. Ξέρετε, έχουμε ένα σύστημα υποβολής tickets στο π.χ. service UWMGR, όπου κάποιος μπορεί να υποβάλει τα προβλήματα που έχει, είτε το πανεπιστήμιο, σελίδες, από δίκτυα, email, οτιδήποτε. Να υποβάλω ένα ticket και κάποια στιγμή κάποιος θα ασχολούνται με αυτό, που ενδεχομένως μπορεί να απαιτούσε κάποιες μέρες. Ο άλλος τρόπος είναι να το διορθώσω εγώ. Άρα να το διορθώσω στο front-end. Ξέρετε, αυτό το να διορθώσω στο website είναι διορθώση back-end. Δηλαδή πίσω, στο υποσύστημα, στο σύστημα στήριξης του share. Ή στο front-end, που το front-end είναι το πρόγραμμα που στέλνει δεδομένα. Δηλαδή, ξέρετε, γενικότερα και στο software development υπάρχει το front-end, κάποιες φορές υπάρχει middleware και μετά υπάρχει το back-end. Άρα λοιπόν, μπορούσα εγώ να διορθώσω το front-end γιατί εγώ είμαι αυτός που έχω φτιάξει το script, το QuickShare. Έτσι λοιπόν, έκανα το fix στο QuickShare και κοιτάξτε, εδώ είναι το script, το QuickShare. Το QuickShare το οποίο μπορείτε να το δείτε και στο Zafora και κοιτάξτε τι έκανα. Έκανα αυτή εδώ την προσθήκη, δηλαδή TR, το TR είναι ένα πρόγραμμα του Linux, που σημαίνει αντικατέστησε. Αντικατέστησε όταν δεις γιώτα, το ελληνικό γιώτα με διαλυτικά, να το αντικαταστήσεις με γιώτα απλό. Και λειτουργεί μια χαρά. Το δοκίμασα, είδατε λοιπόν, διαφύση του διαγωνισμού, γιώτα χωρίς διαλυτικά, το οποίο εγώ δεν το έγραψα έτσι, κοιτάξτε λίγο. Εγώ όταν εκτελώ το QuickShare, δηλαδή το αρχείο, αφίσα διαγωνισμού. Κοιτάξτε, το αρχείο που θέλω να ανεβάσω έχει το άνω κάτω το γιώτα με τα διαλυτικά. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει και γιατί ασχολήθηκες με το script και δεν έκανες απλώς rename το αρχείο. Γιατί είναι σαν να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Σαν προγραμματιστές που θέλουμε να κάνουμε σωστή δουλειά, ποιοτική δουλειά, όταν βρίσκουμε ένα bug, δεν το κρύβουμε με το να κάνουμε rename και να μας νοιάζει. Πρέπει να ψάξουμε να το λύσουμε. Και εγώ αυτό έψαξα και βρήκα ότι έφταιγε αυτό και τοποθέτησα αυτό το TR. Θα μπορούσε κάποια bug δεν λύνουν τόσο απλά με την τοποθέτηση μιας εντολής. Με έχουν απασχολήσει bugs και στα συστήματα που υποστηρίζω, από το iExamps, από το iGrades και όλα αυτά, που ήθελε, μπορεί και ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο να ψάχνω για ένα bug. Γιατί ήταν πολύ εξελιγμένα, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται και βάζει δεδομένων και έχουμε πολυσύνθετα SQL ερωτήματα, εκεί να δείτε πρέπει να ακολουθήσει ένα ολόκληρο flow μέχρι να φτάσει εκεί που δημιουργείται το bug. Εδώ ήταν απλό bug και το έφτιαξα. Εγώ πάντα υποστηρίζω ότι πρέπει να διορθώνουμε τα bug, ό,τι είναι και αυτά, γιατί
Τώρα μπορεί να μην μας ενοχλεί αυτό εδώ πέρα. Φανταστείτε, τώρα υποθετικό σενάριο, ότι θα έπρεπε να στείλω ένα αρχείο που να έχει διαλυτικά σε κάποιον συνάδελφο για να το καταθέσει π.χ. για κάποιο διαγωνισμό και εγώ νόμιζα ότι είχε σταλεί το αρχείο γιατί είχα πατήσει quick share και είχε φύγει το αρχείο, αλλά τελικά δεν είχε φύγει γιατί είχε πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ το διόρθωσα εδώ πέρα να είμαι σίγουρος ότι θα φεύγει το πρόγραμμα. Κοιτάξτε, το αρχείο γίνεται αυτόματα rename και απομακρύνονται διαλυτικά. Ωραία, αυτό λοιπόν το quick share, σύντομα κάθε ώρα γίνεται συγχρονισμός. Αυτό το διόρθωσα τώρα το πρωί, γιατί χθες το βράδυ μου αναφέρθηκε το πρόβλημα από το άτομο που είναι υπεύθυνο για το Go Site, ότι δεν υπάρχει το αρχείο αυτού του δεσμού, γιατί εγώ του είχα στείλει το δεσμό, αλλά δεν υπήρχε. Ενδεχομένως τώρα λέει κάποιος να βάλω και το Y με τα διαλυτικά, για να το δούμε λίγο, και να το δοκιμάσουμε αν υπάρχει αυτό το bug. Δηλαδή, το Y με τα διαλυτικά, αν θέλω να γράψω με ελληνικούς χαρακτήρες, το Y, ωραία. Ας φτιάξω ένα αρχείο, να δούμε, γιατί με ρώτησε κάποιος, μήπως έχει πρόβλημα. Μινάς με Y με διαλυτικά. Ας το φτιάξω touch. Συγγνώμη. Στον TMP δεν υπάρχει κατάλογος με μινάς. Στο TMP φτιάχνω αυτό το αρχείο. Βλέπετε, μινάς με διαλυτικά. Δεν με νοιάζει, έχει. Αρκεί να δούμε. Για να πάω να το στείλω αυτό το αρχείο. Δεν έχει δεδομένα. Ωραία. Ας βάλω λίγα δεδομένα, γιατί το QuickShare σου αναφέρει ότι έχει 0 bytes. Έχω βάλει αυτό τον έλεγχο. Για 0 bytes, τι να το στείλεις τώρα. Μας κοροϊδεύεις. Οπότε, ας το βάλουμε λοιπόν TMP μη. TMP μηνάς. Ας βάλω test, ok. Να έχει κάποια byte λοιπόν. Ωραία, και ας το στείλω. Κοιτάξτε λοιπόν, έστω το έστειλα και μου αναφέρει ότι το αρχείο αυτό με μέγεθος 21 byte θα είναι διαθέσιμο κτλ. Άρα, εγώ στέλνω σε κάποιον αυτό το δεσμό και νομίζω ότι το πήρε. Και φανταστείτε, να δούμε τώρα αν θα το πάρει όμως. Και φανταστείτε ότι μετά από λίγο καιρό μου λέει δεν το είχα πάρει τελικά. Για να το δούμε. Ας ανοίξω τη σελίδα. Βάζω το δεσμό που μου έχει δώσει. Απ, βλέπετε ότι εμφανίστηκε. Αυτό το Y με διαλυτικά υποστηρίζει. Μήπως Y με τόνο και διαλυτικά. Για να δούμε λοιπόν. Y με τόνο και διαλυτικά. Ας φτιάξω ένα αρχείο Y με τόνο και διαλυτικά. Όχι, με ελληνικούς χαρακτήρες. Y διαλυτικά. Όχι. Τώρα, ακριβώς ο συνδυασμός ο πλήκτρων που μπαίνει είναι πολύ σύνθετος. Αν κάποιος, όχι, ξέρει με το Q, πατάω το Q, βγαίνει αυτό. Shift και Q. Shift και Q δεν λειτουργεί. Στο chat λαμβάνω διάφορα μηνύματα βέβαια για χαρακτήρες, αυτό πατάω. Λοιπόν, αναφέρει κάποιος. W μικρό. Το W μικρό. Κοιτάξτε, το W μικρό είναι το σίγμα. Αν το βάλω... ναι. Ωραία, να το. Shift και W μικρό, συγχαρητήρια. Ποιος το βρήκε? Παναγιώτης. Μπράβο, Παναγιώτη. Shift και W μικρό με ελληνικό πληκτρολόγιο σου εμφανίζει αυτό το αρχείο. Για να δούμε λοιπόν. Test. Βάζουμε εδώ πέρα διάφορα. Οκ. Okay. Εγώ ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει, ξέρω, αυτό το χαρακτήρα Y με τόνο και διαλυτικά. Δεν έτυχε, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, έχουμε αυτό το αρχείο. Πάμε να το στείλουμε. QuickShare. Να δούμε αν θα εμφανιστεί bug. Κοιτάξτε λοιπόν. QuickShare. Οπ, να το λέει. Το αρχείο αυτό με μέγεθος θα είναι διαθέσιμο. Πάμε να δούμε αν ο δεσμός ισχύει. Πάμε λοιπόν, ανοίγουμε τη σελίδα, βάζω το δεσμό, πατάω Enter και op, not found, op, not to bug. Άρα ο χαρακτήρας αυτός, ο συγκεκριμένος, το Y, τόνο και διαλυτικά, δεν υποστηρίζεται από το share. Άρα τότε θα πρέπει να το διορθώσω και αυτό το bug, που είδατε πόσα bug βρίσκονται γύρω μας, τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Δηλαδή αυτό το QuickShare το είχα αναπτύξει
το 2016 και συνεχώς βέβαια προσθέτω και βρίσκω bugs. Δηλαδή η έκδοση 2016, η πρώτη έκδοση, λειτουργούσε για τα common file names, αλλά βλέπετε ότι τελικά δεν υπάρχει κάτι χωρίς bugs. Τα πάντα έχουν bugs. Το θέμα είναι πότε θα σκάσουν αυτά τα bugs. Και ελπίζουμε να σκάσουν, δηλαδή να εμφανιστούν σε χρονική στιγμή που δεν θα μας προκαλέσει πρόβλημα. Και αυτό να είναι να μείνει deadline. Φανταστείτε κάποιος να θέλει να στείλει deadline από εσάς, ας πούμε, έστω ένας φοιτητής, να στείλει μια εργασία που λύγει καταληκτική ημερομηνία, συγκεκριμένη ώρα και να έχει βάλει τέτοιο χαρακτήρα και να μην το δέχεται. Λοιπόν, VI, ας το κάνω ένα VI να το διορθώσω και θα πάρω copy-paste αυτό το χαρακτήρα για να μην το ξαναγράψω, εδώ. Το κάνω VI, πηγαίνω εκεί στο TR που αλλάζουμε τους χαρακτήρες. Πού είναι, το χάσαμε, το TR, κάπου έχει πολλά TR σε πολλά σημεία. Το ψάχνω τώρα με το backspace και enter. Να, το δω, το βρήκα. Λοιπόν, άρα εδώ αντικαθιστώ TR τον χαρακτήρα αυτόνα με το χαρακτήρα αυτόνα. Βλέπετε, είναι ένα πολύ μεγάλο pipeline, δηλαδή το όνομα αυτό, ήδη εγώ το κάνω rename, και όχι στο τοπικό αρχείο, το κάνω rename καθώς το στέλνω. Κατά την αποστολή γίνεται rename, ώστε ο server share να το δεχτεί σωστά. Άρα αυτό το χαρακτήρα, το y με διαλυτικά, απλώς το κάνω y. Και ας το δούμε ότι λειτουργεί. Δηλαδή θα κάνω quick share το όνομα αυτό. Θα μου δώσει ασφαλώς ένα καινούριο δεσμό. Και περιμένω, εδώ που είχε not found, να λειτουργήσει. Και όπου λειτουργεί. Άρα ένα ακόμα bug μόλις έχει διορθωθεί. Είδατε λοιπόν η διαδικασία αυτή, καταρχήν και πώς λύνουμε τα bugs. Γενικότερα, για να λύσει κάποιος bugs πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να μπορεί να εξηγήσει την αιτία του προβλήματος. Όλα ξεκινάνε από την αιτιολόγηση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Άμα πεις ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, τότε έχεις κάνει το 50%. Το άλλο 50% είναι πώς θα το διορθώσω. Άρα η πρώτη φάση είναι να καταλάβουμε γιατί γίνεται κάτι. Αυτό τώρα το quick share, ασφαλώς τώρα επειδή έκανα edit, πρέπει να αλλάξω και την ημερομηνία στο quick share, να βάλω ότι είμαστε εκεί που αναφέρει 2019, φτάσουμε 2020. Γιατί διορθώθηκα καλά bug. Κάθε φορά που διορθώνω bug, αλλάζω και την ημερομηνία. Άρα είναι από 2016 έως 2020. Λοιπόν, το quick share θα γίνει push, δηλαδή μέσω rsync συγχρονίζεται και στο server μου και στο Zafora. Δηλαδή το Zafora ακόμα έχει την παλιά έκδοση του quick share, αλλά εν ευθέτω χρόνο, κάθε ώρα νομίζω γίνεται, το Zafora θα πάρει το σωστό quick share. Άρα, μέχρι να γίνει το sync, μη στείλει κανείς με διαλυτικά, γιατί θα δει ότι θα έχει πρόβλημα. Να υπενθυμίσω επίσης ότι το quick share βρίσκεται και στην κεντρική σελίδα του share. Δηλαδή, αν το πάτε στο share, βλέπετε εδώ ότι το quick share που έχω αναπτύξει είναι το επίσημο script που χρησιμοποιεί εδώ το πανεπιστήμιο και μπορεί να το κατεβάσετε. Βέβαια, αυτό ακόμα το ARC δεν έχει συγχρονιστεί. Συγχρονίζεται όμως. Δηλαδή, αυτό τώρα που έκανα στον κεντρικό μου server θα συγχρονιστεί με όλους τους άλλους server, δηλαδή και θα κάνει push αυτό το αρχείο στους άλλους server θα το έχουν. Άρα, και αυτό προσεχώς θα είναι updated. Λοιπόν, αυτό αφορούσε το quick share και το bug που βρέθηκε. Να κλείσω λίγο κάποια παράθυρα που έχουμε. Καθώς οδεύουμε προς το τέλος της πρώτης ώρας, να σας δείξω κάποιο άρθρο που είχα βρει πρόσφατα για το επάγγελμά σας και βλέπετε εδώ ότι στην Αμερική ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, δηλαδή το άρθρο είναι από το 2019, μία αύξηση στον κόσμο που πηγαίνει σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την πληροφορική, όπως και το δικό σας. Είτε μηχανικών πληροφορικής τηλεκτρονών, είτε ηλεκτρολόγων μηχανικών. Είναι επάγγελμα το οποίο έχει μεγάλη απήχηση σε όλο τον κόσμο. Γιατί όπως αναφέρει εδώ πέρα, learning computing skills, το να είναι κάποιος γνώσης δεξιοτήτων σχετικά με υπολογιστές, είναι fast path, δηλαδή αποτελεί μια γρήγορη διαδρομή για employment, για την επαγγελματική αποκατάσταση. Και ιδιαίτερα σε τομείς που τώρα αρχίζουν και μπαίνουν στον τομέα της
τεχνολογίας, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, όπως για παράδειγμα η έξυπνη καλλιέργεια, η τραπεζική, genomics, στην βιοπληροφορική και άλλους τομείς. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μία τάση πολλοί φοιτητές να επιλέγουν τέτοια επαγγέλματα. Βλέπετε εδώ, ας πούμε, σε ένα πανεπιστήμιο, στο πρόγραμμα σπουδών των υπολογιστών, 3.300 πρωτοετής. Βέβαια και είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια τα περισσότερα, οπότε το πληρώνουν αυτό, σε αντίθεση με εσάς, που σε όλη την Ελλάδα, που έχουμε τη χαρά, τέλος πάντων, να είναι το δημόσιο ελεύθερο πανεπιστήμιο, να μεταδίδονται και οι διαλέξεις, τουλάχιστον εγώ ανεβάζω υλικό αρκετά και στο διαδίκτυο για άτομα που δεν είναι φοιτητές του πανεπιστημίου μας, να μπορούν να αναπτύξουν τα skills τα δικά τους, γιατί η γνώση δεν πρέπει να είναι προνόμιο των λίγων, πρέπει να είναι προνόμιο όλων και όποιος θέλει να μάθει να μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα ελεύθερα και δωρεάν να μάθει. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να κλείσω με το άρθρο αυτό, ότι πρέπει να επενδύσετε στις γνώσεις αυτές που αποκομίζετε από τα μαθήματά σας. Στα μαθήματά μου, που είναι μαθήματα προγραμματισμού, σας δίνουν βασικά εφόδια τα οποία σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσετε έξω, αν εργαστείτε στο επάγγελμα, ιδιαίτερα τα λειτουργικά συστήματα που αφορούν προγραμματισμό σε C, γιατί υπάρχει και σχετική δημοσίευση από το Slashdot πρόσφατα, που αναφέρει, για παράδειγμα, πρόσφατη εννοώ αρχές Μαΐου, που αναφέρει, βλέπετε εδώ, αρχές Μαΐου, ότι η πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού είναι η C. Το Slashdot είναι ένα άλλο site που έχω βάλει στο Watch It page και μου έρχονται καθημερινά ενημερώσεις. Και αναφέρει λοιπόν ότι η γλώσσα C, η γλώσσα που κάνουμε σε αυτό το μάθημα, στα λειτουργικά συστήματα, και η γλώσσα που θα κάνουμε και στο επόμενο μάθημα, όποιος επιλέξει, στα συστήματα παράλληλης καταμείνησης και επεξεργασίας, είναι η γλώσσα C. Και εκεί έχουμε και φλοιό, έχουμε Basel και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, κάποιος που έχει παρακολουθήσει λειτουργικά και ενδεχομένως και παράλληλα, έχει αποκομίσει το πλήρες πακέτο γνώσεων που απαιτείται για, και για sysadmin, δηλαδή είναι τα μοναδικά μαθήματα που σου επιτρέπουν να εργαστείς και ως system administrator σε αυτά, γιατί θα ξέρεις πολύ καλό χειρισμό του φλοιού, του bus. Και ας δούμε λοιπόν εκτός από τη C. Εκτός από τη C λοιπόν έχουμε και την, η Python είναι στη θέση 3, έχει ξεπεράσει τη C Sharp και η PHP ανέβηκε στη θέση 8, προγραμματισμό διαδικτύου, και επί τη ευκαιρία έχω πάρα πολλά θέματα για προγραμματισμό διαδικτύου, πραγματικά project. Να σας πω, σε λίγο καιρό θα παρουσιαστεί ένα πληροφοριακό σύστημα που μας ζήτησε ο Σύλλογος Διαιτητών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που αποτελείται από Android εφαρμογή και website, για την καλύτερη διαχείριση των αγών. Αυτό το ανέπτυξε ένας συναδελφός στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας. Κάνουμε τις δοκιμές τώρα, beta testing. Εννοείται ότι την ασφάλεια την κοιτάω με πολύ αυστηρό τρόπο, γιατί θέλουμε ένα site να μην μπορεί να το κάνει εύκολα hacking. Και ήδη έχω και τους οδηγούς που έχω γράψει στην ασφάλεια. Ασχολούμαι, όπως ξέρετε, με θέματα πρακτικής ασφάλειας, τόσο για τη διαχείριση στο server, όσο και website. Και μπορώ να πω ότι πάντα βρίσκω bugs όταν έρχεται μια διπλωματική, αλλά τα διορθώνουμε. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος που θα θεωρήσει ότι έχει ακολουθήσει όλες τις νόρμες σχετικά με την ασφάλεια και έρθει και παρουσιάσει το site και μου πει ότι αυτό το site είναι secure 100%, θα του βρω bug. Τουλάχιστον μέχρι τώρα έχω βρει bug. Δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια που βλέπω διπλωματικές εργασίες. Γιατί, ξέρετε, η ασφάλεια δεν είναι μια συνταγή απλή. Κάνουμε αυτό το πράγμα και είσαι ασφαλής. Η ασφάλεια αποτελεί ένα απέκλασμα πολυδιάστατων γνώσεων. Δηλαδή, απαιτεί να ξέρεις πολλά πράγματα για να μπορείς να βρεις τα bugs. Κάποιος δηλαδή μπορεί να είναι καλός εσύ, αλλά να μην είναι καλός π.χ. στα θέματα επικοινωνίας με sockets κτλ. Άρα λοιπόν, για να είναι πολύ καλός κάποιος σε ασφάλεια, πρέπει να έχει γνώσεις από διάφορα επίπεδα. Λοιπόν, η C που μαθαίνουμε είναι πολύ σημαντική. Αυτό θα ήθελα να κλείσω, μια που κλείσαμε την πρώτη ώρα, και να σας πω ότι πρέπει να ασχοληθείτε με τον προγραμματισμό. Θα σας βοηθήσει στην επαγγελματική σας
δραστηριότητα ή και με το sysadmin ενδεχομένως. Δηλαδή κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με το sysadmin και το sysadmin είναι χρήσιμο και το ζητάει ο κόσμος. Ιδιαίτερα τώρα που έχουμε πολλούς servers, data center, να φανταστείτε, πήραν τηλέφωνο από μεγάλη εταιρεία εδώ της περιφέρειάς μας και μου ζήτησαν, θέλουμε άτομα, βέβαια θέλουμε κάποιο άτομο που να μένει είτε Κοζάνη είτε Πτολεμαϊδα, που να είναι sysadmin. Και είπα, δυστυχώς οι περισσότεροι δεν είναι από εδώ πέρα, οπότε, γιατί θέλουν κάποιον που να μείνει, να τον προσλάβουν τώρα και να μείνει. Θέλει, η εταιρεία που θέλει να επενδύσει σε άτομα και μου είπε ότι αν έχει άτομα, αν δηλαδή κάποιος έχει γνώση sysadmin σε θέματα π.χ. virtualization, σε θέματα bus-sell, Linux, backups κτλ., υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες και μπορεί ασφαλώς να το συζητήσουμε. Αλλά ξέρετε, πρώτα πρέπει να κάνουμε, να δούμε κάποιες εργασίες ότι ξέρει. Δηλαδή μην έρθει κάποιος πει εγώ ξέρω σε sysadmin και να γίνει η επαφή. Όχι, πρέπει πρώτα να είμαι σίγουρος 100%. Δεν στέλνω εγώ φοιτητές σε εταιρείες που δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ανταπεξέλθουν. Γιατί τα άτομα που θα στείλω αντιπροσωπεύουν και το τμήμα και εμένα. Άρα όσους έχω στείλει ήμουν σίγουρος 100% ότι θα υπερκάλυπταν τις ανάγκες που είχε η κάθε εταιρεία. Και να το ξέρετε αυτό, ότι είναι ένας καλός τρόπος για να σας γνωρίσει ένας καθηγητής οποιοδήποτε, είναι να συνεργαστείτε μαζί τους εργασίες. Μπορείτε να μην θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μου, να θέλετε κάτι άλλο. Ναι, αλλά να αναλάβετε κάποια εργασία για να σας μάθει ο καθηγητής και να μπορέσει να σας προτείνει, να προτείνει εσάς σε κάποιον εργοδότη, γιατί έρχονται συνεχώς μηνύματα από εργοδότες που θέλουν κόσμο δικό μας, κόσμο που να ξέρει προγραμματισμό, κόσμο που να ξέρει πληροφορική, ασφάλεια κτλ. Δηλαδή, εγώ λαμβάνω τέτοια μηνύματα. Τις περισσότερες φορές όμως δεν έχω άτομα να στείλω ή όσους έχω στείλει έχουν πάει και δεν έχω διαθέσιμους άλλους. Άρα να το ξέρετε ότι αν επενδύσετε στη γνώση σας και στο επάγγελμά σας, θα καταφέρετε και με τη βοήθεια των καθηγητών σας ενδεχομένως να έχετε μια πολύ καλή επαγγελματική σταδιοδρομία. Ώρα για διάλειμμα. Πριν κάνουμε το διάλειμμα, να δούμε αν έχει ενεργοποιηθεί το iLottery. Χθες, στο μάθημα τα συστήματα παράλυσης κατά μέσης επεξεργασίας, κάποιος φοιτητής σας κατάφερε και έφυγε στο τέλος της διάλεξης με 2 μονάδες. Άρα λοιπόν, κάποιος που έχει μελετήσει το μάθημα, οι προηγούμενες διαλέξεις, μπορεί να φτάσει, το μέγιστο είναι και 2 μονάδες, να φτάσει αυτό εδώ το ποσό. Λοιπόν, iLottery, για να δούμε λίγο. Active. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Για να συνδεθώ στο server το ARC να την ενεργοποιήσω. Και δίνω την εντολή ενεργοποίησης. Βλέπετε, αυτή είναι μια γραμμή του Chrontab, όπως σας είπα. Δηλαδή, υποτίθεται κάθε 5 λεπτά εκτελείται. Αλλά τώρα θα εκτελούνται 11 και 5. Γιατί 11 η ώρα δεν εκτελέστηκε ακριβώς. Οπότε πάει 11 και 5. Ενεργοποιήθηκε η κλήρωση. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν η λειτουργικά συστήματα διαλέξεις 01, που σημαίνει ότι αν πάμε σε αυτή τη σελίδα θα δούμε ότι είναι ενεργή. Και έχετε 10 λεπτά να δηλώσετε ενδιαφέρον. Κλείνουμε λοιπόν προσωρινά. Και τα chat είναι ανοιχτό να θέσετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Πιν 115. Έχω σημειώσει. Το πιν είναι το 115. Εδώ τι λέει όμως πινό. Όχι, δεν έχει πιν. Άρα, Αλέξανδρε, μπορεί κάποιος να δοκιμάσει να μπει μέσα χωρίς πιν. Γιατί εδώ αναγράφει ότι δεν έχει πιν το σύστημα. Άρα, ίσως... Τι ζητάει ticket. Τι ζητάει ticket, για να δούμε λίγο. Λοιπόν, καλά, σταματάω λίγο το recording, pause recording, και θα συνεχίσουμε το recording μετά για να δούμε τη συνέχεια της σημερινής διάλεξης. Οκ. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα. Μπορούμε ευθύς αμέσως να πάμε στο iLottery, στο site iLottery,
Για να δούμε αν έχει ενεργοποιηθεί το let it roll. Όχι, άρα πρέπει να εκτελέσω το PHP σκριπτάκι για να ενεργοποιηθεί η κλήρωση. Ωραία. Οπ. Απενεργοποιήθηκε η κλήρωση και αμέσως βρέθηκε και νικητής. Και έτρεξε αυτόματα. Άρα νικητής είναι ο Παναγιώτης 147. Λοιπόν, φαντάζομαι ο Παναγιώτης θέλει να λάβει μέρος στο iLottery, οπότε μπορώ να το φορτώσω. Α, δεν βλέπεις τίποτα. Ναι, κοιτάξτε λίγο. Βλέπετε το share, ε? Εκτέλεσα το script και αυτόματα έγινε η κλήρωση και επιλέχθηκε ένας νικητής. Μα τώρα δεν μπορώ να το ξανατρέξω γιατί έχει εκτελεστεί μια φορά. Ήταν στην αυτόματη επιλογή, αυτόματη επιλογή κάποιου ατόμου η ρύθμιση. Γιατί ξέρετε, για να βρούμε και bugs πρέπει να κάνω και διάφορες δοκιμές με άλλα σενάρια, οπότε αυτό το έχω βάλει στο αυτόματο. Βρέθηκε λοιπόν αυτόματα, έδειξε αυτόματα η λειτουργική, η διάλεξη αυτή, η λειτουργική σύστημα διαλέξει 0108 και βρέθηκε ο Παναγιώτης. Λοιπόν, πάμε. Παναγιώτη, ξέρεις τη διαδικασία. Public μηνύματα. Ναι, ναι. Α, θα σε ακούμε κιόλας και με μικρόφωνο, δεν έχω πρόβλημα. Απλώς καταγράφεται στο YouTube, να ξέρεις. Οπότε, ό,τι θες εσύ, 125. Είναι το αριθμός που θες για τα ελληνικά συστήματα. Υπάρχει δυνατότητα βολαντέρο, όπως αναφέρεται, το σώμα των φοιτητών να ψηφίσει. Λοιπόν, τι είναι ο διαχειριστής μνήμης στα λειτουργικά συστήματα? Για μοίρες χώρου μνήμης, διαιρεί τη μνήμη κάθε φορά που μια διεργασία αρχίζει να εκτελείται. Τεχνική με την οποία προγράμματα διαβάζονται κατευθείαν στο δίσκο. Ένα τμήμα που ασχολείται με την οργάνωση και τις τραγικές διαχείρισης της ιεραρχίας μνήμης. Όλα σωστά μου φαίνονται. Μπαλαντέρ. Μπαλαντέρ, γιατί είπα να γίνω το μπαλαντέρ? Το έψιλον, αφού ασχολείται με την οργάνωση και τις στρατηγικές διαχείρισης ιεραρχίας. Δεν πειράζει, να το χρησιμοποιήσουμε κι αυτό. Ωραία, εντάξει. Άρα μία απάντηση σημειώνω εδώ πέρα για τον Παναγιώτη. Ωραία, πάμε επόμενη. Λοιπόν, πιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χρονοδρομολόγηση σε αλληλεπιδραστικά συστήματα. Αλληλεπιδραστικά είναι το interactive. Preset, lottery schedule, priority schedule, round robin. Να πούμε το κοινό. Ωραία. Λοιπόν, Lance Polling, λοιπόν, για τα άτομα που αυτή τη στιγμή είναι online, για το σώμα των φοιτητών που καλείται να ψηφίσει και να πει τη γνώμη του. Ως τώρα έχουν ψηφίσει 11%. Στο 20 είμαστε. Πείτε και οι υπόλοιποι τη γνώμη σας. Δεν νομίζω να σε βοηθήσει πάντως, Παναγιώτη, γιατί βλέπω όλες τις απαντήσεις για την ώρα λαμβάνουν ίδιο ποσοστό. Δεν διαφέρει κάτι με μεγάλη διαφορά. Ας δούμε όμως ξανά όσο το σκεφτόμαστε. Πιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χρονοδρομολόγηση. Εννοεί για αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης. Υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης. Ποιος από αυτούς δεν χρησιμοποιείται σε αλληλεπιδραστικά συστήματα, σε interactive? Δηλαδή το interactive σημαίνει ότι ο χρήστης δίνει μια εντολή στο σύστημα και λαμβάνει αποτελέσματα. Αυτό το αλληλεπιδραστικό στοιχείο. Λοιπόν, έχει ψηφίσει πάνω από το 70%, άρα μπορούμε να δούμε share results. Παναγιώτη, βλέπεις λοιπόν τα αποτελέσματα. Ναι, ναι. Και μπορείς με βάση αυτά να επιλέξεις. Για να δούμε λίγο. Ας το δούμε, λέει preset. Οκ, okay, preset. Από πριν δηλαδή κάτι να έχει θέσει. Lottery. Λοταρία, κάθε φορά να επιλέγεται με λαχνό πια διεργασία, priority με βάση προτεραιότητες, όλες οι απαντήσεις είναι λάθος, ή round robin. Υπάρχουν αυτοί οι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης. Είναι στην προηγούμενη διάλεξη, τώρα είμαστε στην εβδομάδα 9, άρα στην προηγούμενη διάλεξη... Να πούμε το round robin. Να πούμε το round robin, υποβολή. Λάθος απάντηση, είναι η α, το preset. Γιατί preset, και γιατί γίνεται. Preset σημαίνει από πριν έχω καθορίσει το τι γίνεται. Δεν γίνεται σε ένα αλληλεπιδραστικό σύστημα από πριν να έχω καθορίσει, για παράδειγμα, ποιος χρήστης θα χρησιμοποιεί το CPU.
Όλα τα άλλα θα μπορούσε να είναι. Για παράδειγμα, round robin σημαίνει εκπεριστροφής. Δηλαδή, π.χ. 10 χρήστες είναι interactive εκείνη τη στιγμή, επιλέγεται ένας από αυτούς. Το priority scheduling πάλι ταιριάζει σε αλληλεπιδραστικό σύστημα. Θα μπορούσε λοιπόν ο root, για παράδειγμα, να έχει περισσότερα δικαιώματα. Το lottery πάλι, με το lottery συντύχει κάποιος από τους ελευθερίους. Αλλά το preset δεν γίνεται. Δεν γίνεται από πριν να ξέρουμε ποια διεργασία θα έχει δικαιώματα. Άρα λοιπόν, είσαι με μία απάντηση στο 0.15. Έχω σημειώσει και μπορούμε να συνεχίσουμε με το επόμενο βήμα. Stop sharing results. Okay. Και κλείνουμε. Συνεχίζοντας λοιπόν, να θυμηθούμε τις υποχρεώσεις που έχετε. Έχουμε 12 Μαΐου σήμερα. 12 Μαΐου σήμερα λοιπόν βλέπετε ότι ξεκινάει η επίλυση του εργαστηριακού φυλαδίου νούμερο 3 και θα έχετε 2 εβδομάδες καιρό να το υλοποιήσετε. Αυτό θα λάβει 0,89. Δεν το βαθμολογείτε μόνοι σας. Αυτό βαθμολογείτε από εμάς. Εμείς θα το βαθμολογήσουμε με βάση το τι έχετε κάνει. Κάθε κώδικας πρέπει να είναι ένα ξεχωριστό αρχείο, παράδειγμα C ή .sh, αναλόγως αν είναι script ή πρόγραμμα σε C. Σε περίπτωση που έχει απαντήσεις και ερωτήσεις, θα πρέπει να τις τοποθετήσετε σε ένα αρχείο TXT, όλες μαζί, με την κατάλληλη ρύθμιση. Και αυτό το κάνετε ένα zip στο e-class. Πάμε λίγο στο e-class του μαθήματος. Όχι, κεντρική πιστοποίηση. Η σύνδεση πια έχει καθοριστεί με κεντρική πιστοποίηση, λειτουργικά συστήματα. Έγραφα. Όχι, έγραφα, στις εργασίες. Παρατηρούμε λοιπόν το εργαστηριακό φυλάδιο ασκήσεων 2. Α, προθεσμία υποβολής 12 Πέμπτου. Ναι. Έχει ήδη τεθεί σε ενεργοποίηση και έχει καταληκτική ημερομηνία 12 Πέμπτου. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι έχουμε και τις... Α, αν έχει TXT, όχι, αν έχει απάντηση μέσα στο φυλάδιο, αν μπορείτε να γράψετε πάνω σε αυτό το φυλάδιο, γράφετε πάνω στο φυλάδιο. Okay. Άρα γράφετε τις απαντήσεις κατευθείαν στο φυλάδιο, αφόσον σας δίνει εκεί χώρο, σε περίπτωση που δεν σας δίνει χώρο. Πάμε στο φυλάδιο λοιπόν. Εργασίες. Είδαμε τις εργασίες. Να σας πω ότι υπάρχει περιοχή συζητήσεων που μπορείτε να αναφέρετε προβλήματα που ενδεχομένως έχετε δει, όπως εδώ video bugs, το οποίο είναι και ένα bounty συν 5% σε κάποια εξέταση. Θα δω τελικά στο τέλος τι bugs έχετε βρει και θα δώσω τα κατάλληλα συν 5% για κάθε bug και γενικές συζητήσεις που ρωτάτε οτιδήποτε σχετικό με το μάθημα για να σας βοηθήσουμε. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το κανάλι επικοινωνίας. Χθες έγινε και το online φροντιστήριο στα λειτουργικά συστήματα. Επιθυμίζω κάθε Δευτέρα 8 η ώρα έχουμε ένα online φροντιστήριο, καθαρά εργαστηριακό, και καλό είναι να το παρακολουθείτε. Λοιπόν, στο εργαστηριακό φυλάδιο 9 του μαθήματος, βλέπετε θέματα σχετικά με το process state, το zombie process state, δηλαδή πώς μπορούμε να χειριστούμε αυτές τις διεργασίες. Επιθυμίζω, οι διεργασίες που είναι σε κατάσταση zombie έχουν χάσει τον πατέρα τους, δεν μπορούν να στείλουν μήνυμα ότι έχουν τερματιστεί, γιατί ο πατέρας, για παράδειγμα, βρίσκεται σε λίθαργο, έχει πέσει σε μια blocked κατάσταση. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την διασωλήνωση, αλλά προγραμματιστικά, δηλαδή με τη χρήση pipes. Στο φλοιό σας έδειξα εγώ πριν διασωλήνωση με χρήση εντολών φλοιού με την κατακόρυφο. Υπάρχει και η χρήση εντολών pipe. P-error, εκτύπωση μηνυμάτων, σφάλματος, αν υπάρχει κάποιο σφάλμα και τα μηνύματα που συνδέονται με αυτό το σφάλμα, εκτυπώνουμε το P-error. Fork,
ψευδοτερματικά, όπως βλέπετε. Διαδιεργασιακή επικοινωνία με τη χρήση sockets, υποδοχών. Για παράδειγμα, ξέρετε, στο Σαφόρα μπορείτε να έχετε βάσει δεδομένο MySQL. MySQL δημιουργεί ένα socket στο κατάλογό σας. Και η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων γίνεται μέσω του socket. Μπορούμε να συνδεθούμε, για παράδειγμα, στο Σαφόρα. Αν μπούμε στο κατάλογο MySQL, μέσα στο κατάλογο Run, βλέπετε ότι υπάρχει αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το socket. Σε περίπτωση λοιπόν που θελήσω εγώ να έχω πρόσβαση στη βάση δεδομένων μου, έχει MySQL -u-root, -p. Συνδέθηκα λοιπόν στη βάση δεδομένων μου. Αυτή η επικοινωνία τώρα, MySQL Connection, αντί στη δικιά μου προσωπική βάση δεδομένων, έχει επιτευχθεί με τη χρήση αυτού του αρχείου socket. Δηλαδή δεν στέλνονται κάποια μηνύματα μέσω TCP/IP, είναι καθαρό socket. Και βλέπετε ότι είναι socket γιατί ξεκινάει το S από μπροστά. Έτσι πως έχω ρυθμίσει το server, το Zafora, μπορεί ο κάθε ποιητής να έχει τη δικιά του προσωπική βάση δεδομένων. Δηλαδή τώρα εδώ, άμα κάνω show tables, θα δω τους πίνακες που έχει η δικιά μου βάση δεδομένων. Δεν έχει tables. Show databases, μάλλον. Ναι. Άμα δω show databases, άμα δώσω show databases στη δικιά μου βάση δεδομένων, βλέπω τους δικούς μου πίνακες. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να έχει τη δικιά του MySQL και θα έχει τους δικούς του πίνακες. Για λόγους ασφαλείας, δημιούργησα ένα σκεπτάκι, το Create MySQL, το οποίο σας δημιουργεί την προσωπική βάση, αλλά η επικοινωνία γίνεται μέσω socket. Γιατί στο default configuration της MySQL, η επικοινωνία γίνεται μέσω της TCP πόρτας 3306. Επειδή εγώ ήθελα ο κάθε ποιητής να έχει τη δικιά του βάση δεδομένων για λόγους ασφαλείας, για να μην περιπλέκονται τα πράγματα, έχω δημιουργήσει socket το οποίο ρυθμίζεται αυτόματα στο home directory του κάθε χρήστη. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε να τοποθετήσετε κάποιο website πάνω στο Zafora, θα πρέπει να ρυθμίσετε εκεί το database connection, εκεί που κάνεις open στο database, να χρησιμοποιεί το socket και όχι την πόρτα 3306, γιατί το 3306 δεν σας ανήκει. Ωραία. Αυτό είναι το socket λοιπόν. Και σε αυτό το εργαστήριο βλέπετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δύο socket και να υπάρχει επικοινωνία. Δηλαδή να έχετε δύο διεργασίες που η μία ανοίγει το socket και περιμένει κάποια μηνύματα από μία άλλη διεργασία που συνδέεται σε αυτό το socket. Τα φυλάδια αυτά ποιούνται και έχουν επιβεβαιωθεί σε FreeBSD. Σε Linux μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, να το γνωρίζετε αυτό. Δηλαδή στο Zafora 100% λειτουργούν αυτά όλα. Στο Pleiades, που είναι Linux και έχει κάποια συμβατότητα με λίγο διαφορετικό πρότυπο POSIX, θα δείτε ότι μπορεί κάποια να μην λειτουργούν. Αυτό είναι λοιπόν το φυλάδιο 9. Σχετικά με την διαχείριση μνήμης, είχαμε δει ήδη από την αρχιτεκτονική υπολογιστών ότι έχουμε μια ιεραρχία μνήμης, που ξεκινάμε από πολύ κοντά στον επεξεργαστή, που έχουμε τους καταχωρητές, κρυφή μνήμη επίπεδο 1, 2, 3, κεντρική μνήμη, στη συνέχεια έχουμε μνήμη που αποθηκεύεται στο δίσκο το SSD, μετά έχουμε μαγνητικούς δίσκους, οπτικούς δίσκους, άλλες μορφές αποθήκευσης, όπως για παράδειγμα σηριακά μέσα αποθήκευσης ή και cloud ακόμα, δηλαδή που είναι αρκετά απομακρυσμένο. Η ιεραρχία μνήμη απαιτεί ένα υποσύστημα για να ελεγχθεί κατάλληλα και αυτό είναι το υποσύστημα διαχείρισης μνήμης. Ο διαχείρισης μνήμης λοιπόν ανήκει στην καρδιά κάθε λειτουργικού συστήματος που ασχολείται με την οργάνωση και στρατηγικές διαχείρισης ιεραρχίας μνήμης, που ήταν και η απάντηση που θα ήταν εύκολο κάποιος να εξάγει ως συμπέρασμα στο αϊλότερη που έχει προηγηθεί. Αποστολή του είναι να παρακολουθεί ποια τμήματα της μνήμης χρησιμοποιούνται και ποια όχι, κατανείμει τη μνήμη στις διεργασίες και διαχειρίζεται την εναλλαγή swap των διεργασιών. Η μνήμη είναι ένας πόρος του συστήματος, οπότε απαιτεί μια συνετή διαχείριση. Υπενθυμίζω, εμείς είμαστε στην εβδομάδα 9, παρουσιάζω υλικό από προηγούμενες εβδομάδες για λόγους πληρότητας, άρα οφείλετε να τα γνωρίζετε αυτά σε περίπτωση που θέλετε μετά να λάβετε κάποια καλή βαθμολογία σε quiz lottery.
Ενισχύει τον πολυπρογραμματισμό, παρέχει ασφάλεια και προστασία. Τι σημαίνει πολυπρογραμματισμό? Σημαίνει πολλές διεργασίες ταυτόχρονα στη μνήμη. Ευκολία στον προγραμματισμό. Πολύ εύκολα κάνουμε ένα malloc και ένα free και έχουμε μνήμη. Ασφάλεια και προστασία. Μια διεργασία δεν μπορεί να τροποποιήσει κάποια περιοχή μνήμης που δεν της ανήκει. Οι απαιτήσεις μνήμης των Windows, όπως βλέπετε, αυξάνονται συνεχώς. Τώρα με Windows 10 θέλουμε τουλάχιστον 4GB μνήμη. Με 2GB η χρήση του λειτουργικού συστήματος γίνεται αρκετά επώδυνη, όπως ίσως έχετε διαπιστώσει. 4 είναι τα χαρακτηριστικά των διαχειριστών μνήμης. Εκχωρούν μνήμη, εκχωρούν πρωτεύουσα μνήμη. Η πρωτεύουσα μνήμη είναι η μνήμη RAM του συστήματος. Αντιστοιχούν τον χώρο διευθύνσεων στην κύρια μνήμη. Η διεργασία όταν ξεκινάει χρησιμοποιεί διευθύνσεις μνήμης και η αντιστοίχηση αυτή γίνεται μέσω του διαχειριστή. Ελαχιστοποιούν τον χρόνο προσπέλασης με κατάλληλους αλγορίθμους χρονοδρομολόγησης και αλληλεπιδρούν με ειδικό hardware για τη διαχείριση της μνήμης. Το hardware ονομάζεται MMU, το είχαμε δει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, είναι Memory Management Unit, μονάδα προστασίας μνήμης. Είναι hardware αυτή η συσκευή. Για τις στρατηγικές που έχουν οι διαχειριστές μνήμης, έχουμε στρατηγικές σχετικά με την προσκόμιση, την τοποθέτηση και την επανατοποθέτηση. Δέσμευση των διευθύνσεων από μια διεργασία παρατηρείται σε τρεις φάσεις. Πρώτον, στον χρόνο μετάφρασης, δηλαδή κατά το linker, το οποίο πια έχει αποσυρθεί και δεν χρησιμοποιείται αυτή η φάση. Δεύτερον, κατά το χρόνο φόρτωσης, με το loader του συστήματος και το χρόνο εκτέλεσης. Υπάρχει συνεχόμενη εκχώρηση μνήμης και μη συνεχόμενη εκχώρηση. Πριν από την σελιδοποίηση που θα δούμε ότι έχουν τα σημερινά λειτουργικά συστήματα, είχαμε εκχώρηση μνήμης κατά τμήματα. Και μόνο είχαμε δύο καταστάσεις. Τη συνεχόμενη εκχώρηση και τη μη συνεχόμενη εκχώρηση. Επίσης, μπορούσαμε να έχουμε μόνο προγραμματισμό, δηλαδή ένα πρόγραμμα μπορούσε να εκτελεστεί μόνο στον υπολογιστή, για παράδειγμα, όταν είχαμε MS-DOS, όταν εκτελούσαμε ένα πρόγραμμα, μόνο το πρόγραμμα που εκτελούνταν είχε τον πλήρη έλεγχο του συστήματος. Και σε περίπτωση που η μνήμη δεν έφτανε, χρησιμοποιούνταν το overlay, επικαλύψεις. Επικαλύψεις, ειδικά στα MS-DOS, ήταν ένα πολύ συχνά παρατηρούμενο φαινόμενο, γιατί δεν έφτανε η μνήμη τότε που είχαμε 640 KB ή 1 MB. Έπρεπε λοιπόν να φορτωθεί ως επικάλυψη ένα κομμάτι μνήμη, στη συνέχεια να απομακρυνθεί από το κομμάτι, να μπει κάποιο άλλο κ.ο.κ. Το λειτουργικό σύστημα μπορεί να βρίσκεται είτε στην αρχή των διευθύνσεων μνήμης, είτε να βρίσκεται στο τέλος των διευθύνσεων μνήμης, είτε να έχουμε μια διάμεση κατάσταση, π.χ. τα device drivers στο τέλος και η μνήμη στην αρχή. Βέβαια, αυτό το συναντούσαμε στα πρώτα λειτουργικά συστήματα. Τώρα με τα Windows 10 δεν έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση, γιατί πια έχουμε σελιδοποίηση και όλες αυτές οι διευθύνσεις έχουν αντιστοίχηση σε virtual σελίδες και μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε. Θα δούμε όμως για τις σελίδες σε επόμενη διάλεξη. Άρα, όταν φορτωνόταν μια εφαρμογή, μπορούσε να φορτώσει το πρώτο κομμάτι στη μνήμη, στη συνέχεια το εξήγαγε αυτό το κομμάτι, φορτώνει το επόμενο κομμάτι, processing phase, το εξήγαγε αυτό και φορτώνει το τρίτο κομμάτι. Δηλαδή, μπορούσε να εκμεταλλευτεί βέλτιστα τον ελάχιστο χώρο μνήμης που της είχε ανατεθεί από το λειτουργικό σύστημα με τη χρήση των επικαλύψεων. Υπάρχουν πια συστήματα με πολλαπλές διεργασίες και άρα υπάρχει συναγωνισμός. Συναγωνισμός για τους πόρτους του συστήματος, συναγωνισμός και για τη μνήμη του συστήματος. Όπως και για τον επεξεργαστή. Σε περίπτωση που μια διεργασία εκτελεί εντατικές υπολογιστικές πράξεις, βλέπουμε ότι συνεχώς χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή. Σε περίπτωση όμως που διακόπτεται από είσοδο-έξοδο, βλέπετε ότι χρησιμοποιεί λίγο τον επεξεργαστή, μετά καθυστερεί αρκετά σε είσοδο-έξοδο, μετά πάλι τον επεξεργαστή, μετά καθυστερεί σε είσοδο-έξοδο και το καθεξής. Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτό εδώ το κομμάτι, αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή, όταν περιμένει μια διεργασία να ολοκληρώσει την είσοδο-έξοδο, τότε σε αυτό το κομμάτι που ο επεξεργαστής είναι idle, μπορεί να χρονοδρομολογηθεί κάποια άλλη διεργασία. Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τον επεξεργαστή. Πόσα προγράμματα είναι αρκετά για τον επεξεργαστή? Όσα χρειάζονται προκειμένου να έχουμε μια καλή συμπεριφορά του συστήματος, δηλαδή να μην είναι ο επεξεργαστής μόνιμος στο 100%.
Κάποια άλλα θεμελιώδη προβλήματα του πολυπρογραμματισμού αφορούν την επανατοποθέτηση, το relocation, δηλαδή κάποια διεργασία που έχει φορτωθεί στη μνήμη, μετά απομακρύνεται για να απελευθερωθεί η μνήμη, μεταφέρεται στο swap file, συνέχεια επαναφορτώνεται στη μνήμη και τοποθετείται σε κάποια άλλη φυσική διεύθυνση. Η διεργασία, βέβαια, επειδή έχει λογική διάταξη μέσα στις μνήμες, δεν καταλαβαίνει ότι έχει τοποθετηθεί σε άλλη φυσική διεύθυνση. Και ασφαλώς είναι και η προστασία. Όπως σας είπα, λοιπόν, υπάρχει και λογική διεύθυνση. Είναι η διεύθυνση που γνωρίζει η διεργασία. Όταν η διεργασία ζητήσει πρόσβαση π.χ. στη διεύθυνση 0, δεν θα έχει πρόσβαση στη διεύθυνση 0 του συστήματος, της RAM του συστήματος, αλλά θα έχει σε μια εικονική διεύθυνση 0, που ενδεχομένως αυτή αντιστοιχίζεται σε μια διαφορετική διεύθυνση κάθε φορά. Υπάρχει και φυσική διεύθυνση που είναι η διεύθυνση όπου θα δούμε να ταξιδεύει στον διάβλο που συνδέει τον επεξεργαστή με τη μνήμη. Είναι η πραγματική διεύθυνση που θα φύγει προς τη μνήμη. Υπάρχει λοιπόν μια αντιστοίχηση ανάμεσα σε ιδεατές και φυσικές διευθύνσεις. Η φυσική συσκευή που υλοποιεί αυτήν την αντιστοίχηση ονομάζεται MMU, μονάδα διαχείρισης μνήμης. Ένα πολύ απλό παράδειγμα βλέπουμε στο slide. Η λογική διεύθυνση 3.4.6 που θέλει μια διεργασία να κάνει πρόσβαση, στη συνέχεια εισέρχεται στο MMU, όπου για αυτή τη διεργασία, για παράδειγμα, ο relocation register φέρει αυτή την τιμή, άρα η φυσική διεύθυνση που θα φύγει θα είναι το άθροισμα αυτής και της λογικής διεύθυνσης 14.3.4.6. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσω της MMU γίνεται μια αντιστοίχηση της λογικής διεύθυνσης στη φυσική διεύθυνση. Μπορούμε να έχουμε για λόγους προστασίας έναν περιορισμό στο τι διευθύνση μπορεί να έχει πρόσβαση. Ξαναλέω, αυτό είναι ένα πρωτόλιο δομικό σχήμα του MMU. Οι σημερινοί MMU έχουν πολλές παραπάνω λειτουργίες και θα το δούμε σε μετέπειτα διάλεξη. Επεξεργαστής, λοιπόν, διεργασία, λογική διεύθυνση, ελέγχει αν είναι κάτω από κάποιο όριο. Για παράδειγμα, η διεργασία ΙΧ έχει πρόσβαση μέχρι τη διεύθυνση 1000. Άρα, σε περίπτωση που είναι πάνω από αυτό το όριο, πάνω από το limit register, τότε ενεργοποιείται κάποιο trap, μια παγίδα, και ενημερώνεται κατάλληλα το σύστημα. Σε περίπτωση που είναι εντός του ορίου, μετατρέπεται στην αντίστοιχη φυσική διεύθυνση και έχουμε πρόσβαση στη μνήμη. Όλες οι διεργασίες 32 bit σε ένα Windows μηχάνημα, Windows XP για παράδειγμα, Windows 32 bit, βλέπουν μέγιστο 4 GB. Έχουν μέγιστο 4 GB. Από τα 4 GB, τα 2 GB είναι η ιδιωτική μνήμη της διεργασίας, άρα σε ένα 32 bit σύστημα λειτουργικό Windows Microsoft έχουμε 2 GB πολύ αναδιεργασία και 2 GB στο λειτουργικό σύστημα. Κάθε διεργασία βλέπει τα δικά της 2 GB. Και έτσι λοιπόν, όπως σας είπα, η λογική διεύθυνση 100 της πρώτης διεργασίας είναι διαφορετική από την διεύθυνση 100 της άλλης διεργασίας, ενώ την φυσική αντιστοίχηση. Μία τεχνική που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και την έχουμε δει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών είναι το PAE, Physical Address Extension. Είναι μια τεχνική για την οποία 32-bit συστήματα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μνήμη πέρα από τα 4 GB. Από το Pentium 1995, την πρώτη έκδοση του Pentium και μετά, υποστηριζόταν αυτή η τεχνική. Στα 64-bit δεν υπάρχει λόγος, γι' αυτό και δεν υποστηρίζεται. Γιατί τα 64-bit έχουν ένα μεγαλύτερο εύρος διευθύνσεων μνήμης και δεν περιορίζονται στα 4 GB. Και με την PAE μπορούμε να έχουμε μετατροπή των 32-bit σε 36-bit, δηλαδή να μπορούμε να διευθυνθούμε μέχρι 64 GB. Βέβαια, δεδομένου ότι όλα τα σημερινά συστήματα ή τα περισσότερα σημερινά συστήματα είναι 64-bit, ίσως θα έλεγε κάποιος ότι δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Όμως, εμείς εδώ δεν μαθαίνουμε μόνο τη σημερινή κατάσταση. Μαθαίνουμε και τις προηγούμενες καταστάσεις, γιατί μην ξεχνάτε, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Άρα, τεχνικές που είχαν χρησιμοποιηθεί κάποτε, μπορούμε να τις ξαναδούμε στο παρελθόν. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποια στιγμή να δούμε ένα PAE όπου τα 64-bit κάνει 128-bit, γιατί τα 64-bit διαστοδοτούν κάποια τεραμπάιτ μνήμης που ίσως για εκείνη την εποχή δεν είναι αρκετά και έχει προχωρήσει η τεχνολογία, και φτάσουμε να έχουμε σε 64-bit το μηχάνημα μνήμη πολύ περισσότερη από 64-bit διαστοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν, ως μηχανικοί, θα πρέπει να ξέρουμε και την ιστορία, θα πρέπει να ξέρουμε πού βρισκόμασταν, τα διάφορα ενδιάμεσα στάδια που περάσαμε και πού φτάσαμε. Και να μπορούμε έτσι να εξάγουμε συμπεράσματα για το πού πηγαίνουμε. Γιατί ένας καλός μηχανικός είναι αυτός που μπορεί να κάνει προγνώσεις
στην επιστήμη του σχετικά με το που πηγαίνει η επιστήμη του, για να μπορέσει να ετοιμαστεί και για τις δεξιότητες που απαιτούνται για την νέα εποχή και ασφαλώς ίσως να δημιουργήσει προϊόντα για την νέα εποχή. Έτσι λοιπόν το ΠΑΕ το συναντάμε βέβαια σε 32 bit συστήματα, αλλά παλιά ήταν πολύ εντατική η χρήση του, πια όμως δεν χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, στο FreeBSD, αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα 32-bit λειτουργικό σύστημα, απαιτείται compile του πυρήνα του FreeBSD για να ενεργοποιήσουμε το ΠΑΕ. Στα Windows 32-bit η Microsoft έχει κλειδώσει το ΠΑΕ, μπορούμε όμως με κάποιο registry hack να το ενεργοποιήσουμε και να βλέπει παραπάνω μνήμη. Βέβαια, αυτό έρχεται εις βάρος της απόδοσης του συστήματος. Για παράδειγμα, με τον δείκτη ταχύτητας που είχε κάποτε τα Windows 7, ένα 32-bit λειτουργικό σύστημα χωρίς ΠΑΕ είχε δείκτη ταχύτητας 5,1 στα Windows, ενώ όταν ενεργοποιήθηκε ενώ με 64-bit είχε δείκτη Windows 5. Λοιπόν, επίσης πολλές φορές χρησιμοποιούμε το ΠΑΕ όταν έχουμε κάρτες γραφικών που απεικονίζονται στις μνήμες, δηλαδή όταν έχουμε περιφερειακά memory map και άρα χρησιμοποιούν διευθύνσεις της μνήμης για επικοινωνία. Και αυτό σημαίνει ότι αυτή η μνήμη που χρησιμοποιείται από τα περιφερειακά αφαιρείται από τη διαθέση μνήμη του συστήματος. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα μηχάνημα 4 GB και έχουμε μια κάρτα γραφικών που έχει 1 GB κάρτα μνήμης, τότε αυτό το 1 GB αφαιρείται από τα 4 GB και άρα συνολικά το σύστημα θα βλέπει 3 GB ακόμα και αν έχουμε τοποθετήσει φυσική μνήμη 4 GB. Σημαντικό πρόβλημα ήταν κάποτε. Ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα γιατί τα περιφερειακά τρώγανε τη μνήμη του συστήματος. Τρώγανε ενώ την εξαφάνιζαν, δεν μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό δεν μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και κάρτες γραφικών με αρκετά gigabyte μνήμης. Με τα 64 gigabyte όμως και με το remapping έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα, πια έχουμε ένα τεράστιο χώρο διευθύνσεων και μπορούμε να χρησιμοποιούμε διευθύνσεις και τώρα που το σκέφτομαι μπορούμε να κάνουμε και ένα live πείραμα, να μπούμε στον υπολογιστή μου, να δούμε για παράδειγμα η κάρτα γραφικών τι διευθύνσεις χρησιμοποιεί στη διαχείριση συσκευών. Μπορούμε να μεταβούμε στην κάρτα γραφικών για να δούμε το memory map περιφερειακό. Κάπου εδώ αναφέρει κάρτες. Προσαρμογέας οθόνης, NVIDIA GeForce έχω στον υπολογιστή μου. Μπορούμε να δούμε ιδιότητες και τους πόρους που χρησιμοποιεί. Βλέπετε λοιπόν τις διευθύνσεις μνήμης που χρησιμοποιεί. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με το calc, το κομπιουτεράκι του Windows, για να δούμε αυτή η διεύθυνση που δίνει. Δηλαδή, αυτή η δεξιακή αναπαράσταση δίνει δηλαδή ε6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Άρα λοιπόν γίνεται memory map σε αυτή τη διεύθυνση. Αν το δούμε λοιπόν στο δεκαδικό σύστημα, αυτό βλέπετε ότι απεικονίζεται κοντά στα 3 GB. Βλέπετε εδώ πέρα, στο δεκαδικό είναι στα 3 GB. Βέβαια, το σύστημά μου αυτό πόση μνήμη έχει, μάλλον έχει 4 GB. Το αναφέρει εδώ. Ναι, 4 GB. Βλέπετε λοιπόν ότι απεικονίζεται αυτή η κάρτα γραφικών σε διευθύνσεις μνήμης που πέφτουν πάνω στη μνήμη μου, πάνω στη μνήμη που έχω. Αλλά ενδεχομένως αυτό εδώ είναι πολύ μικρό σε εύρος, δηλαδή ε6000 μέχρι ε6777, δηλαδή από το 3858 έως 3875, δηλαδή 20 MB όλο και όλο. Πολύ μικρό από το ποσό, όπως είδαμε. Γι' αυτό έχει και διάφορες περιοχές μνήμης. Η κάρτα αυτή τώρα δεν γνωρίζω πόση μνήμη φέρει, αλλά χρησιμοποιεί και άλλες περιοχές μνήμης που ενδεχομένως είναι και πάνω από τα 4 GB. Δηλαδή ένα κομμάτι το έχει απεικονίσει εντός των 4 GB, αλλά ένα άλλο κομμάτι το έχει ενδεχομένως τοποθετήσει σε μεγαλύτερες περιοχές μνήμης, εκτός της φυσικής μνήμης. Και επίσης αυτό πρέπει να το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι το λειτουργικό σύστημα μπορεί να κάνει remapping και να τοποθετήσει τις διευθύνσεις μνήμης ενός περιφερειακού, αναφέρουμε πάντα στα memory map περιφερειακά, σε χώρο διευθύνσεων που δεν χρησιμοποιείται.
Λειτουργία remapping γίνεται από το BIOS και το chipset. Βλέπετε εδώ, με το meminfo, κάποια στοιχεία σχετικά με τη μνήμη, αυτά που σας έδειξα πριν. Σε Windows Vista μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το PAE με αντίστοιχο registry tweak και βλέπετε ότι εδώ με 32 bit έχουμε 8 GB που υπό κανονικές συνθήκες δεν έχουμε. Βέβαια, ποιος χρησιμοποιεί Vista είναι άλλο θέμα τώρα. Σε FreeBSD με το option PAE, άμα κάνουμε compile το kernel, έχουμε τη δυνατότητα PAE σε υποστήριξη FreeBSD, όπως και εδώ πέρα είναι από το make menu config του Linux, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να δημιουργήσει ένα δικό του kernel σε Linux, μπορεί να ενεργοποιήσει το PAE. Σε Windows 7, εδώ έχουμε το Task Manager, βλέπουμε τις διάφορες καταστάσεις μνήμη, για παράδειγμα μνήμης, για παράδειγμα βλέπουμε committed, η συνολική μνήμη που έχει δοθεί στη διεργασία. Το working set, βλέπετε εδώ το commit, για παράδειγμα το Opera έχει commit 124 MB. Στο αντίστοιχο σύμβεση συγκρινήσω ότι είχε λάβει 124 MB. Το working set, το ποσό της μνήμης που βρίσκεται στη RAM είναι 88 MB. Δηλαδή από τα 124, τα 88 μόνο απεικονίζονται σε φυσική διεύθυνση. Τα υπόλοιπα είναι virtual. Μπορεί να είναι στο swap file, μπορεί να είναι στο πουθενά. Δεν γίνεται αντιστοίχηση σε οποιαδήποτε σελίδα της διεργασίας σε κάποια φυσική θέση. Μπορεί να είναι και στο πουθενά. Δεν υπάρχει τίποτα. Spreadshare. Εδώ 10 MB είναι ποσότητα μνήμη που μπορεί να διαμοιραστεί με άλλες διεργασίες. Για παράδειγμα, είναι κάποιες κοινές βιβλιοθήκες. Private, ιδιωτική μνήμη, 78 MB. Επίσης βλέπουμε standby μνήμη, είναι η μνήμη που χρησιμοποιείται για κάση buffer. Εδώ πέρα βλέπετε standby έχουμε 267, αυτό είναι έτοιμη η μνήμη να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που απαιτηθεί για buffering. Free, ελεύθερη μνήμη, 34 MB. Hardware, με το αυτό το gray δεν φαίνεται εδώ τώρα, είναι hardware reserved, ότι την έχει χρησιμοποιήσει το hardware. Λόγω memory, λόγω remapping, δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί το hardware μνήμη, γιατί αυτή η μνήμη είναι εκτός της φυσικής μνήμης. Αν γινόταν απεικόνηση πάνω σε φυσική μνήμη, θα βλέπαμε ότι η μνήμη μας καταναλώνεται και από hardware devices. Λόγω remapping όμως δεν έχουμε. Και modified, το modified είναι το πορτοκαλί, εδώ 12 MB, είναι μνήμη η οποία έχει τροποποιηθεί. Είναι κάποια αρχεία ενδεχομένως που έχουν τροποποιηθεί και πρέπει να αποθηκευτούν στο δίσκο, γιατί αν γίνει διακοπή ρεύματος θα χαθούν τα δεδομένα. Τέτοια στοιχεία βλέπουμε και σε άλλα λειτουργικά συστήματα, όπως εδώ στο FreeBSD, όπου βλέπετε total memory, π.χ. 1 GB, 36 MB inactive, 3 GB wired. Η wired μνήμη είναι μνήμη η οποία έχει κλειδωθεί από μια διεργασία και δεν μπορεί να πάει στο swap file. Και η μνήμη, το wired, κάποιος πει, κάτσε εδώ πέρα από τα... πώς γίνεται να... έχουμε wired 4 GB. Βλέπετε εδώ ότι χρησιμοποιείται ένα virtual machine το οποίο χρησιμοποιεί μνήμη wired. Ένα virtual machine, επειδή εκτελείται με δικαιώματα σε kernel mode, έχει δυνατότητα να επικοινωνεί με τον kernel, δεν κάνει ένα απλό malloc. Το απλό malloc σημαίνει απλή μνήμη που μπορεί να πάει στο file και εκτελεί και η malloc, kernel malloc, που το kernel malloc του έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να γίνει swap out η μνήμη που καταλαμβάνει. Cache, buffering και free. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει ενδεχομένως γιατί ένα λειτουργικός, γιατί ένα virtual machine να μην έχει, γιατί να έχει wired μνήμη, γιατί εδώ είναι ένα λειτουργικό σύστημα το VirtualBox που εκτελείται μέσα στο λειτουργικό σύστημα του FreeBSD. Οπότε δεν θέλουμε να έχει swap out κομμάτια μνήμης, γιατί αλλιώς θα μειωνόταν πάρα πολύ η απόδοση του συστήματος. Διάφορα μετρικά και προγράμματα από FreeBSD για παράδειγμα ή εδώ από στοιχεία σχετικά με το FreeBSD 8.2 έχω γράψει. Για παράδειγμα, WARD, Disabled for Paging Out, 4 GB, το 99% της μνήμης. Active 72%, Inactive 75%. Μια ερώτηση που θα μπορούσε να αναφολάβει είναι αν ένα σύστημα βλέπουμε ότι η μνήμη του συστήματος, για παράδειγμα, είναι πολύ λίγη ελεύθερη. Για παράδειγμα, εγώ έχω, θα πει κάποιος, έχω 8 GB RAM, στο Task Manager βλέπω ελεύθερη μνήμη ότι είναι 50 MB. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να ανησυχώ? Η αλήθεια είναι ότι ένα λειτουργικό σύστημα θέλει να εκμεταλλεύεται πλήρως τους πόρους. Άρα, μια μνήμη που είναι σε κατάσταση free δεν εκμεταλλεύεται τελείως. Σημαίνει είναι μνήμη unused. Άρα, από το να είναι unused, το λειτουργικό σύστημα τη δεσμεύει casing και buffering.
δηλαδή για συσκευές εισόδου-εξόδου, για επιτάξεις αυτών των συσκευών. Άρα λοιπόν, μην σας ανησυχεί, αυτό είναι ένα κλασικό ερώτημα που ρωτάνε σε πολλά forums, που ο κόσμος, μην γνωρίζοντας από διαχείριση μνήμης κτλ., αναφέρει συνεχώς, έχω πολύ λίγα μεγαμπάιτ ελεύθερη μνήμη, ανησυχώ να κάνω upgrade. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, γιατί αυτή η μνήμη χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα για επιτάξεις του συστήματος. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι πώς η μνήμη καταναλώνει οι εφαρμογές σου. Γι' αυτό πρέπει να αφαιρείς τη μνήμη για caching και buffering και τότε να βλέπεις πώς η μνήμη έχει σαν διαθέσιμη μνήμη, αέρα που μπορούμε να πούμε για τις διεργασίες, για να μπορέσεις να έχεις αυτή την άνεση να εκτελείς και άλλες διεργασίες. Total memory managed, ναι, βλέπετε εδώ, memory physical, 4GB, μνήμη για hardware και το καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες τοποθετήσεις τμήματων στη μνήμη. Ένα από αυτό είναι να έχουμε ίσα τμήματα, δηλαδή χωρίζουμε τη μνήμη σε ίδια κομμάτια, π.χ. κομμάτια των 4MB. Και όταν μια διεργασία θέλει μνήμη, τη δίνεται κομμάτια των 4MB. Για παράδειγμα, θέλει 5MB, θα πάρει ένα 4MB και άλλο ένα 4MB, που σημαίνει όμως τότε ότι θα έχουμε, όπως αναφέρω εδώ, εσωτερικό κατακαιρματισμό. Γιατί δεν θα χρησιμοποιείται πλήρως η μνήμη. Βλέπετε εδώ ότι π.χ. έχει χωρίσει κομμάτια των 8MB, μια διεργασία κατά τον άλλο σε λίγα MB, τα υπόλοιπα δεν μπορεί να τα κατανοήσει κανείς άλλος. Εσωτερικός κατακαιρματισμός, δηλαδή μνήμη που είναι διαθέσιμη, μνήμη που δεν χρησιμοποιείται από τη διεργασία γιατί δεν τη χρειάζεται και δεν μπορεί όμως να τη χρησιμοποιήσει κανένας άλλος. Η χρήση σταθερού μεγεθύσματος μνήμης έχει μικρή επιβάρηση στο λειτουργικό σύστημα, ανεπαρκή χρήση της μνήμης λόγω εσωτερικού κατακαιρματισμού. Μπορούμε να έχουμε πολλαπλά αντισάτηματα, δηλαδή μια μνήμη να χωρίζεται σε κομμάτια των 16MB, 8, 6, 2, 4 και το καθεξής. Βέβαια, προκαλείται πρόβλημα γιατί έχουμε τότε εξωτερικό κατακαιρματισμό, γιατί επειδή έχουμε συνεχόμενη τοποθέτηση στη μνήμη, μπορεί να τελικά να έχουμε κομμάτια π.χ. των 2MB, η διεργασία να θέλει 4MB και να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει. Να έχουμε δηλαδή πολλά μικρά κομμάτια των 2MB, η διεργασία είναι θέλει 4MB, δεν μπορούμε να βρούμε αυτούσιο κομμάτι των 4MB, έχουμε πολλαπλά των 2MB, αυτό είναι πρόβλημα εξωτερικού κατακαιρματισμού. Διάφοροι αλγόριθμοι τοποθέτηση, όπως ίσου μεγεθυστήματα, διαφορετικές μεγεθυστήματα, ουρά για κάθε τμήμα, μια μοναδική ουρά για όλες τις εργασίες. Βλέπετε εδώ πιθανούς αλγορίθμους, λοιπόν, που όμως συναντάμε το πρόβλημα του κατακαιρματισμού. Και γενικότερα έχουμε εσωτερικό και εξωτερικό κατακαιρματισμό. Βλέπετε εδώ πέρα τρύπες, holes που έχουν δημιουργηθεί, γιατί το P2 απελευθέρωσε τη μνήμη, δημιουργήθηκε τρύπα. Το P4 απελευθέρωσε τη μνήμη, δημιουργήθηκε τρύπα. Αν έχουμε μια διεργασία που θέλει ενιαίο χώρο στη μνήμη, μεγαλύτερο από το hole, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Αυτό γινόταν παλιά που λέγεται σαν Windows 95, και γι' αυτό υπήρχε ένα εργαλείο, το Memory Compaction, συμπίεση μνήμης, που όταν το είχαμε αρκετές ώρες ανοιχτό το σύστημα, δηλαδή τα Windows 95 συνήθως ο κόσμος τα άνοιγε 1-2-3 ώρες, τα κλείνε. Εγώ, γιατί έβαζα κάποιες εργασίες να εκτελούνται για πολλές ώρες, ήθελα ένα Windows 95 να μπορεί να εκτελεστεί π.χ. για μια μέρα ολόκληρη να εκτελεί διάφορες εργασίες. Επειδή συναντούσα το πρόβλημα memory compaction και πώς το βλέπατε αυτό. Γιατί ενώ εκτελώντας εντολή MEM σας έλεγε ότι π.χ. έχεις ελεύθερα 200MB μνήμης, προσπαθούσε να εκτελέσει ένα πρόγραμμα και σου βγάζει κατευθείαν ότι δεν μπορώ να εκτελέσω αυτό το πρόγραμμα. Έτσι τα καλά καθούμενα. Και δεν σου βγάζει βέβαια και κάποια άλλη ενημέρωση. Τότε χρειαζόταν memory compaction. Ένα εργαλειάκι που εκτελούν στο SysTray, δεξί κλικ, memory compaction. Εκείνη τη στιγμή πάγωναν τα πάντα και έβλεπε απλώ μια μπάρα που σιγά σιγά γέμιζε, που έκανε defragment. Ίσως αν το είχατε δοκιμάσει σε μαγνητικού δίσκου, ήταν η ίδια διαδικασία. Δηλαδή σιγά σιγά μετέφερε κομμάτια μνήμης από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί και τα έφερε όλα στην αρχή και μετά μάζευε όλα τα holes στο τέλος και μπορούσες να συνεχίσεις να εκτελείς τις διεργασίες που θέλεις. Ωραίο εργαλειάκι το memory compaction, πολύ χρήσιμο για κάποιον που ήθελε να εκτελεί το λειτουργικό σύστημα για παραπάνω από λίγες ώρες. Γιατί αλλιώς, σας λέω, κολλούσε το σύστημα, δεν μπορούσε. Είχε προβλήματα ο διαχειριστής μνήμης των Windows 95. Βέβαια, τα σημερινά συστήματα δεν έχουν ανάγκη για memory compaction, γιατί έχουν πολύ καλούς διαχειριστές μνήμης. Εννοείται, τόσες εκατομμύρια εργατοώρες έχει η κάθε εταιρεία δαπανίσει γι' αυτό. Τα Windows 10
είναι ένα λειτουργικό σύστημα πολύ καλό χείριση μνήμης, γι' αυτό μπορείτε να... Και εγώ προσωπικά έχω Windows 10 μηχάνημα που είναι ανοιχτό για μήνες. Να έχει δηλαδή uptime 200-300 μέρες, εννοώ σε cloud βέβαια, που δεν χρειάζεται καθόλου reboot. Δυναμική τμηματοποίηση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα πρέπει να δείτε όλες αυτές τις τεχνικές, σύστημα ζευγών, για παράδειγμα όπως χωρίζουμε σε ζεύγη, το swapping, εχώρηση μνήμης, fragmented, επικαλύψεις, διάφορες ασκήσεις που θα πρέπει να γνωρίζετε, να τις λύνετε, γιατί είμαστε στην ένατη εβδομάδα, έχουμε άλλες 4 εβδομάδες μαθημάτων. Στο τέλος, εξετάσεις στη θεωρία, σκέφτομαι, για παράδειγμα, ένα συνδυαστικό τρόπο εξέτασης, από απόσταση βέβαια. Έχω δηλώσει εγώ τα μαθήματά μου στο τμήμα ότι θα γίνουν από απόσταση εξέταση, που θα αποτελείται από iExams ερωτήσεις, από ασκήσεις που θα κληθείτε μέσα σε 30 λεπτά να λύσετε και να ανεβάσετε πάνω στο e-class και ενδεχομένως ως προφορική εξέταση. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί ο τρόπος εξέτασης, αλλά θα είναι τηλεεξέταση και θα πρέπει να είστε έτοιμοι λοιπόν να έχετε μελετήσει την ύλη. Συνήθως την πρώτη εβδομάδα εξετάζονται τα μαθήματά μου, προκειμένου να το εξέλθετε στο ελάχιστο χρόνο που θα έχετε στην επίλυση των προβλημάτων. Όπως αυτά, δηλαδή μπορεί να είναι ένα πρόβλημα όπως λέω αυτή η άσκηση, μια διαχείριση μνήμης. Θα πρέπει να γνωρίζετε να το λύνετε. Θα πρέπει βέβαια να έχετε και υπολογιστή τώρα σε κινητό, ενδεχομένως δεν θα μπορείς να το λύσεις. Αν θέλει να σχεδιάσετε κάποιο σχήμα, κάπου στο Paint για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιο να το επιλύσει και να ανεβάσει το αρχείο που θα έχει δημιουργηθεί. Λοιπόν, εδώ τελειώνει η άσκηση αυτή και η διάλεξη. Ήταν η διάλεξη σχετικά με το διαχείριση μνήμης. Στην επόμενη διάλεξη θα μιλήσουμε για Virtual Pages. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Και η κατανόηση των Virtual Pages θα μας βοηθήσει να μπούμε στην καρδιά ενός σύγχρονου διαχειριστή μνήμης. Όπως αντίστοιχα βρίσκουμε σε Windows, σε FreeBSD, Linux και σε άλλα λειτουργικά συστήματα. Η ώρα έχει πάει 12 η ώρα, είναι ώρα για να ανοίξουμε το quiz. Μπορείτε λοιπόν να συνδεθείτε, να ξεκινήσετε από τώρα τη διαδικασία σύνδεσης στο ARC. iQuiz. Και μπορείτε να συνδεθείτε λοιπόν στο ARC ECUWGR iQuiz. Έχουν επιλεχθεί 10 ερωτήσεις. Εν τω μεταξύ, να υπενθυμίσω για την εργασία που έχετε να παραδώσετε ηλεκτρονικά. Δεν την αξιολογείτε, εμείς θα την βαθμολογήσουμε. Τις Δευτέρες να δοκιμάζετε να συνδέσετε στο online φροντιστήριο S8, θα σας βοηθήσει. Η διάλεξη αυτή θα ανέβει στο YouTube. Και σε αυτό το σημείο θα σταματήσω εγώ την καταγραφή για το YouTube και θα παραμείνουμε στο iQuiz για να δούμε ποιος μελέτησε τις προηγούμενες διαλέξεις. Σταματάω την καταγραφή τώρα. Καλή επιτυχία.